λοιπόν σήμερα σε αυτό το πολύ όμορφο χώρο για να μιλήσουμε, να παίξουμε, να τραγουδήσουμε και ό,τι προκύψει στη συνέχεια. Να μιλήσουμε βασικά για το καινούργιο βιβλίο της Κατερίνας, Μεγάλη Επιστροφή. Η παρουσίαση σήμερα είναι πάρα πολύ διαφορετική και πολύ ιδιαίτερη, οπότε χαλαρώστε, αφαιρείτε σε εμάς, γιατί θα περάσουμε καταπληκτικά. Πριν σας παρουσιάσω το συντονιστή της βραδιάς, θέλω να πούμε ένα βίντεο που μας είπε πριν από μία ώρα. Μας έχουν συμβεί τα πάντα με αυτό το βιβλίο, οπότε και μόνο το γεγονός ότι βγήκε είναι από μόνο το αρκετό, πιστεύω. Ο προτζέκτορος δουλεύει, μήπως, γιατί μέχρι πριν από ένα δευτερόλεπτο δούλευε βασικά. Έχει μπει σε αναμονή. Έχει μπει σε αναμονή. Έκλεισε ξαφνικά μόνος του. Υπολογιστή είναι ανοιχτό. Γιώργο, σώσε την κατάσταση. Είναι σαν να μονεί. Έχουμε βέβαια εικόνα, δεν έχουμε βέβαια ήχο που νομίζαμε ότι είχαμε μέχρι χθε, αλλά το φυτό έχουμε σήμερα. Εντάξει. Όχι, είναι το άλλο που σου είπα. Έλσα, ενημέρωση σου, η κυρία μου, τη δω, να το κάνω. Ωραία. Απλά ήθελα λίγο να ζητήσω κι εγώ συγγνώμη εκ μέρους, θα το ακούσετε κιόλας. Η κυρία μου τύπου μας ενημέρωσε δυστυχώς ούτε μία ώρα πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, δεν μπορεί να παρευρεθεί λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων και μας έστειλε ένα βίντεο το μεσημέρι. Ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκεί, διάβασα και το κείμενο του Πόθ που μιλάει ακατάπαστα και δεν σταματάει και μήπως και τη θα είναι εκεί πέρα και στο πάτη θα σερβίρουν και δεν ξέρω δουλειά μου. Το διάβασα πολύ φορές και μου άρεσε το κείμενο που θα σας διάβασα. Δεν μπορώ να είμαι εκεί δυστυχώς. Είναι μια μέρα δεσμευτική σήμερα γιατί είμαι σε προεκλογικό αγώνα και κατεβαίνει η πρόεδρος του κινήματος, οπότε πρέπει να με παρούσα εκεί οπωσδήποτε. Όσο και αν προσπαθήσαμε να κάνουμε την ώρα να αλλάξουμε, εγώ πρέπει να είμαι εκεί. Ζητώ συγγνώμη. Γνώσα την Έλσα, την Παζολή και χάρηκα γιατί πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος που θα μείνει στη ζωή μου, που ενδιαφέρεται πάρα πολύ, ένα κορίτσι πολύ συγκινητικό. Κάποια άλλη στιγμή νομίζω θα βρεθούμε, δεν χρειάζεται να γίνει τώρα, δεν υπερτάσσεται. Μπορούμε κάποια άλλη στιγμή να έρθω και να πιούμε ένα καφέ όλες μαζί και να μιλήσουμε όσο θέλετε. Εγώ δεν είχα ζώο ποτέ στη ζωή μου, ενώ μου ήταν πολύ φοβική και έτσι κατάθωσα και έφτασα από ένα σημείο που είχα να ζω άνετα μέσα τόσο σε έναν χώρο και από τότε που έκανα ποινή είδα πως σωστά ότι δεν συνέχει. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα το ζωάκι με το ανθρωπάκι. Είχα τότε τα ίδια μάτια, ακριβώς τα ίδια μάτια και από τότε, από τότε που γέννησα τα δίνητα εδώ και 10 χρόνια είμαι υπερευαίσθητη. Και για τα παιδάκια και για τα ζωάκια δεν αντέχω πολλά πράγματα που γίνονται. Δεν ξέρω αν τα ακούσω, θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν κάποιες καταγγελίες γιατί τα βίντεο που κυκλοφορούν στο ίντερνετ και ανοίγουν παρά τη θέλησή σου και βλέπεις μέσα φρικτά εγκλήματα ζώων. Δεν ξέρω, είναι κάτι που δεν το αντέχω καθόλου και φαντάζομαι κι εσείς. Όλα αυτά η ζωή συμβαίνει, οπότε ίσως πρέπει να υπάρχουν για να βλέπει ο κόσμος τι γίνεται και να ενεργοποιείται μέσω της, του τρόμου και της αηδίας. Δεν ξέρω, και αυτό είναι ένας δρόμος. Σας φιλώ, δεν θέλω πολύ το χρόνο σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ξαναζητώ τόσο γνώμη. Το βιβλίο θα το μελετήσω μόλις τελειώσει αυτή η περίοδος που είναι πάρα πολύ δύσκολη για μένα και το απολαύσω, γιατί ο Πόθος μέσα για μένα μιλάει χωρίς τελείες, είναι ένα φίλαρο, πολύ άτομο, ένα μόνο που πρέπει να έξω τα σπίτια μας, ίσως για να το ανοιχτείς. Σας φιλώ, τσάου τσάου. Ελπίζω τα επόμενα βίντεο τα βρείτε, λέω. Έχει θέμα, λέει. Κάποιος πρέπει να συζητήσει πώς... Είμαστε live, παρουσίαση, ναι. Κάποιος πρέπει να συζητήσει πώς θα βρει τα βίντεο και δεν έχουμε και άλλα βίντεο να παίξουμε στο κορίτσι. Περιμένουμε. Στο Παντελή το Παλίδη, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός και πιστέψτε με,
είναι ο πιο κατάλληλος για να ηρεμεί τον ποφό, τον πολυλογά. Παντελή, μόνο σε σένα. Καλησπέρα από μένα. Τα ακούτε όλοι. Ακούγομαι. Ωραία. Καλώς ορίσατε και πάλι κοντά μας, στο νέο βιβλίο της Πατέρνας Κομποστόλου, η μεγάλη επιστροφή. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά να βρίσκουμε ακόμα μια φορά κοντά της και να αναλάβω το συνοδευτικό της παραδιάς. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο ότι όλα τα έσοδα από τα βιβλία πηγαίνουν στον αγώνα μας για τις ζωές. Θα πούμε στην πορεία γι' αυτό. Καλή επιτυχία. Παντελή, θέλω να μιλήσω. Θα μιλήσεις. Πότε? Άντε, μίλα. Αφήνεις. Θέλω. Αυτό είναι λίγο για μένα, δεν είχατε παιδιά. Πείτε λίγο. Λοιπόν, η μάνα έμαθα τι έμαθα σου, τι γράφει για κάποιο φίλο. Το έμαθα. Ξέρεις ποιος είναι ο πρωταγωνιστής. Θα πω. Λοιπόν, ο πρωταγωνιστής είναι εγώ. Μεγάλη ευχαριστώ. Θα ήθελα. Είναι η μαμά μου. Από βοηθά πια, αλλά τέλος πάντων θα κλέψω λίγο από την δόξα της. Λοιπόν, πριν πω κάτι, θέλω να ρωτήσω το φαγητό τι ώρα θα έρθει, ρε παιδιά, γιατί έχω πείνασα. Το μυαλό σου είναι μόνο στο. Ναι, δεν φαίνεται. Άλλωστε. Δεν είναι η τρίχα μόνο που έχω. Α, εντάξει. Βασικά. Δεν θέλω να ξεκινήσει ακόμη. Πρέπει να πω κάποια πράγματα, ρε Παντελή. Πράγμα είναι αυτό. Η μάνα είδα σήμερα υπερπαραγωγή. Το σκουλαρί και το αγολέ. Για δεν το βρήκε, σκόπατσε. Τι φουστάρι είναι αυτό τη σπίκου, τη αυτοκόλλητη, εκείνη που έχει όλο το βιβλίο πάνω μπροστά σου. Εγώ γιατί δεν έχω κάτι. Πού το. Το φοράει. Μα τι ωραία μπλουζά. Σούπερ. Τέλεια. Πολύ ωραία. Να σα πω τώρα τι έχω πάθει σήμερα. Πήγαμε να φύγουμε που λέτε από εκεί, από το σπίτι. Ο Άξελ δεν ήρθε μαζί μας. Λοιπόν, αυτός δεν είναι, είναι λίγο βετέρκα, δεν μπορεί τις δημόσιες εμφανίσεις. Φεύγοντας, πάει να πάρει μια αγκαλιά από τη μαμά. Η μαμά φυσικά μέσα στο άγχος τη δεν έδωσε καμία αγκαλιά. Θύμωσε, εκνευρίστηκε. Αυτό μόνο βόλτα με τη μαμά, οι δυο του θέλει να πηγαίνουν, δεν ξέρω γιατί. Είναι λίγο παράξενο. Όσες φορές είπαμε ότι δεν θα μιλήσεις πρώτος. Λίγο θέλω να πω. Όχι, έκπληξη της βραδιάς. Όχι, μα και τώρα πάμε. Για μένα είπαμε ήρθαν όλοι αυτοί. Δεν με διακόπτει συνέχεια, ρε Παντελή. Ρε παιδί, κάτσε να σου πω και τη συνέχεια τώρα. Όλα θα τα πω απόψε εγώ. Εντάξει, όλα θα τα πω. Πάρτε να τα πω. Έτσι, μπράβο, όχι. Εδώ θα τα πω όλα. Κάτσε και καλαμάρι. Λοιπόν, ήμασταν που λέτε χθες ένα καφέ με τη μαμά. Και το σερβιτόρος, πάρα πολύ καλό παιδί. Δεν το συζητάω. Πόσο αντέχουνε, Παντελή μου, και δουλεύουν τόσο πολύ αυτοί, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Καθόμουν σε μια γωνίτσα εγώ ήσυχος εκεί ο καημένος. Λέω, ποιος ακούει τώρα τον Αλέξανδρο, μια το έπαιρνα ψηλά, τον Αλέξανδρο, μια το έπαιρνα χαμηλά, έκανα πρόβατο. Τραγούδι μου, είχα και την Κασάνδρα με το τσέλο, να μου δίνει το ρυθμό και εγώ να της λέω, το ξέρεις βρε το τραγούδι. Εγώ δεν έχω μάθει αυτό που παίζεις. Δεν είπαμε όμως, θα παρουσιάσουμε το βιβλίο της μαμάς σου. Ναι, αυτό λέω τώρα, πρέπει να πω. Να πω κι εγώ κάτι. Εμένα άλλο τραγούδι μου είχε μάθει ο Αλέξανδρος και εδώ άλλο τώρα θα παίξει. Ρε ζήλη θα γίνω σου λέω, ότι δεν καταλαβαίνεις. Όχι, είναι μόνο μου είπε ότι το σωστό είναι αυτό. Αναγκαστικά κι εγώ έκατα στη γωνιά μου ήσυχος και περίμενα. Αυτή σε κάνει τώρα εσένα. Ναι, είμαι με πόθος παιδιά. Τώρα θέλω να μας πεις μετά τι θα γίνει, γιατί έχω να πω κι άλλα και δεν με αφήνεις. Λέω να σε αφήσω λίγο, εντάξει, άντε πες κάτι κι εσύ. Εντάξει, άντε πες, αφήνω. Ωραία. Λοιπόν, φτάνει τώρα, μην ξαναδιακόψεις. Νομίζεις. Καλώς, είπαμε τα υπόλοιπα που είπες στην πορεία για να γνωρίζω. Έχουμε το βίντεο με την Επίδη. Το έχουμε. Ωραία. Στεναχωριέμαι πολύ μακριά σας, αλλά με αυτό το βίντεο και μόνο είμαι σαν να είμαι κοντά σας. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από μένα, από την κουκούνα. Και από την κοκόνα που είναι πιο χαλαρή, όπως βλέπετε. Κατερίνα μου, μόβουνε ράιδα. Άνθρωπε μου σπουδαία εσύ, που έχεις γράψει το τι δεν έχεις γράψει. Πολυγραφώντα τη σαν τον Παπαδιαμάντη. Ναι, τους
πυροβολημένα, αυτά που τραβάνε δηλαδή τα δέσποτα στη δική μας χώρα, την Ευρώπη. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο στην Κατερίνα που έχει κάτι και έχει ασχοληθεί τόσο πολύ με αυτό το θέμα και που προσπαθεί να αλλάξει τα μυαλά των παιδιών σχετικά με την ιστορία των αδεσπότων και των ζώων γενικότερα. Μπράβο στην Κατερίνα, μπράβο και στα παιδιά σου και θέλω να στείλω ένα μεγάλο φιλί στη φίλη μου τη Σοφία Δημουτίδου που παρευρίσκεται σε ένα τέτοιο ευχάριστο γιατί είναι ένας πολύ πολύ ευαίσθητος άνθρωπος αν την έχετε δει και παρακολουθείτε το YouTube της ή έστω και τις συνεντεύξεις της θα καταλάβετε πόσο ευαίσθητος άνθρωπος είναι και επειδή είναι ευαίσθητος άνθρωπος και φίλοι μου προκαλώ τη Σοφία μου τη δώσ να υιοθετήσει και αυτή ένα αδέσποτο σκυλάκι γατάκι του τραπαμεζόρι από όποιο καταφύγιο θέλει θα της πάμε και εμείς αν θέλει να διαλέξει θα πει στο Facebook μας να προπάει ο τόπος και του χρόνου τέτοια μέρα ραντεβού να μας το δείξει. Όλα θα τα πω εγώ, τίποτα δεν ξέρει να μαγειρεύει παιδιά η μάνα, σας το λέω. Λοιπόν, ωραία τα που τζόησε, ήταν πολύ ωραία. Έτσι τώρα σε όλα φιλία θα τη δω από κοντά, γιατί πολύ με αγαπάει, την αγαπάω, με την καλούλα μου. Άκου τώρα αυτό που θέλω να σου πω. Αυτό που ξέρετε πριν και δεν μάθω να τελειώσω τη φράση μου. Εκεί που λέει που ήμουν ήσυχο, ήσυχο και η Σάντρα έπαιζε 10 φορές το δικό τη το τραγούδι, την έσκασα και αυτήν την λέω την καημένη. Το είχα το άγχος μου, δεν αρέσω. Βλέπω το σερβιτόρο, φέρνει μια πιατάρα να φάει η μάνα και οι υπόλοιποι. Α, λέω, εμένα δεν μου αρέσουν αυτά, αγωνιστικά στο μήνο. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Προσγειώνουμε με ένα σαν κονά που λες. Πάνω στο τραπέζι. Να με το συμπάθειο, λέω. Να με το συμπάθειο. Σε απόσταση να πνοείς τέτοια που λέτε. Εκείνη τη στιγμή, η μαντά μου από εδώ, αυτή εδώ η ξανθιά, ήρθε από κάτω. Ποια η Διόνη. Αυτή εδώ η Σίβα. Αυτή. Ναι. Και με γαργάλα και τα πόδια. Τι λέω, δεν θέλω με γαργάλα στα πόδια. Σταμάτα γαργάλα. Να, σα είπα. Ναι, με τη λογία. Λοιπόν, και τι να, φαντάζεστε τη συνέχεια, προσγειώθηκα, έσκασα στα καρπούζι, βάζα στο πάρ. Άκουσε με λίγο το ρόπι. Μα πρέπει να δει την ιστορία στον κόσμο. Όσο δεν μιλήσει για τα επόμενα λεπτά, θα κερδίσει όλα τα φαγητά τη βραδιά. Τέλο. Βάλε τελεία, τέλο. Λοιπόν, έλα. Άντε. Δεν μιλάω. Λοιπόν. Συνέχεια με συστικό μετά και πού είναι αυτό. Δεν θα παραλείψει. Όχι. Εντάξει, βρείτε. Λοιπόν, τώρα θα παίξουμε το βίντεο από τις ΟΕΣ και να πω λίγα πράγματα για τις ΟΕΣ, Κατερίνα. Ωραία. Υπάρχει το βίντεο από τις ΟΕΣ, παιδιά. Ωραία, πριν το παίξουμε λίγο να πω κάποια πράγματα στο κόσμο. Yeah. 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 Ye
καλύτερα. Θέλετε, για να βλέπουμε καλύτερα. Γιατί δεν θα δείξουμε κάτι άλλο γι' αυτό. Ναι. Εγώ να μιλήσω παρά. Όχι, θα πω εγώ τώρα για τις ζωές. Φτάνει. Μην παίρνεις την παρά σου. Πρέπει να καταλάβω πώς μου στείλαμε. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω κάποια πράγματα για τις ζωές, για το βιντεάκι που όλοι παρακολουθήσαμε. Η Κατερίνα από Αποστόλου τον Ιανουάριο του 2015, η φαινόμενη συγγραφέας, φτάνει, ίδρυσε την εθελοντική ομάδα ζωοφυλικών ενημερώσεων σε σχολεία, ιδρύματα και οργανισμούς τις λεγόμενες ζωές, που βραβεύτηκαν τον Ιούλιο του 2017 στο Φεστιβάλ Εθελοντισμού Voluntary Action. Του 17 και του 18, υποσημείωση. Έχει επισκεφτεί μέχρι σήμερα. Όπως είπαμε στο βίντεο, 230 σχολεία έχουν γίνει πλέον 500, έχουν αλλάξει δημοτικά σχολεία. Ενώ έχει μιλήσει σε 50.000 μαθητές που γι' αυτό έχει αλλάξει, είναι 250.000. Σωστά το λέω. Ωραία. Προσπαθώντας να προσεφυσίσει αισθήματα ζωοφιλίας αλλά και σεβασμού απέναντι σε όλα τα έψυχα όδα του πλανήτη. Αρρωγεί σε όλη αυτή τη σπουδαία και πρωτοποριακή προσπάθειά της, είναι η ενεργή εθελοντές της σε Ελλάδα και Κύπρο, που εργάζονται προς ένα κοινό σκοπό. Τέλος, όλα αυτά θα ήταν ανέφικτα αν δεν ακολουθούσαν την Κατερίνα, οι τρεις εκπαιδευμένοι σκύλοι της σε κάθε επίσκεψή της στα σχολεία. Ο Πόθος, ο Γιδιώνη και ο Άξελ που απουσιάζει. Είπαμε, αυτός είναι τι, δύσκολος. Μίλα τώρα. Μπορώ. Πολύ κατάσταση είναι αυτή, ρε παιδιά, πολύ... πέρα. Δεν μπορούμε να χρώσουμε λέξη με εσάς. Εσύ δεν μπορείς. Δεν μπορώ, δεν με αφήνεις, Πατέλη, τόση ώρα. Ναι, ναι, έχει νότητες. Πετάει ο Άγιος. Επιτέλους, δηλαδή, τι που είμαστε, μπορείς να με εξηγήσεις που είμαστε, γιατί εγώ δεν έχω το καλάβει. Είμαστε σε παρουσίαση για την καινούργια βιβλίο της μαμάς σου. Επιτέλους το έβγαλε. Επιτέλους, 100 φορές κρατήκαμε και 100 φορές τα πετάξαμε. Και τούτο από την αρχή. Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ. Και γιατί εμένα δεν μου το είπα κανένας αυτό. Είναι και ο Λέξαρδος εδώ, ε, και η Μαρία. Είναι και η Νέκτη, η Νέκτη. Πού είναι η Νέκτη. Φωτογραφία, ζωντανή. Και το άλλο που θέλω να ρωτήσω. Γιατί εμένα δεν με ενημερώνει κανένας. Εσύ συντονίζεις από όσο τελικά. Εγώ συντονίζω, ναι. Θέλω να γίνω και εγώ στο παρουσιαστή σου. Μπορώ. Εσύ θα συντονίσεις και εγώ θα σε αποσυντονίζω. Το αφήνεις. Τον έχετε ξαναδεί τόσο καλό, εγώ το θέλω. Αρκεί να μου δώσεις και ένα ταβόρ. Εντάξει. Κοίτα να δεις. Πρόσεξε. Εγώ έβαλα ένα καπέλο για να είμαι πολύ όμορφο σήμερα. Οπότε έχω κάνει και δίαιτα για χάρη σου. Δεν φαίνεται. Σχένε. Εσύ, γυμναστήριο. Φέτε σε βλέπω. Εντάξει λοιπόν. Σ' αφήνω. Ωραία. Λοιπόν. Θα προλογίσω την Ευδοκία Νικολαίδου να μιλήσει. Ωραία. Λοιπόν. Η κυρία Ευδοκία Νικολαίδου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, πότε... Η κυρία Ευδοκία Νικολαίδου, ψυχολόγος... που με κάλεσε ξανά να μιλήσω για το καινούργιο βιβλίο που έφερε, η Μεγάλη Επιστροφή. Πριν ξεκινήσω να πω έτσι δύο λόγια για το βιβλίο αυτό που μόλις έχει κυκλοφορήσει, θα πω δύο λόγια το τι κοινό μπορεί να έχω εγώ με μία Μόβνε Ράιτα. Αυτό που μας ενώνει με την Κατερίνα είναι η αγάπη για τα ζώα και για τη φύση. Και αυτό που μπορεί να με χαρακτηρίζει εμένα ως άτομο και το οποίο θαυμάζω στην Κατερίνα είναι ο διαρκής καθημερινός αγώνας που δίνει και η δράση σε ένα σπουδαίο έργο όπως είναι αυτό που ήδη προλόγησαν οι ζωές. Επομένως, είμαι δίπλα και μπορώ σε ό,τι περνάει από το δικό μου χέρι να επιβραβεύω.
μου οπτική το πώς διάβασα το καινούργιο βιβλίο της Κατερίνας Παπαποστόλου, «Η Μεγάλη Επιστροφή». Καταρχήν, μέσα από τις σελίδες, με το που αρχίζουμε να διαβάζουμε τις πρώτες λέξεις, μεταφερόμαστε σε μια άλλη εποχή, σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Και είναι πολύ εύκολο να διαπιστώσει κανείς, μέσα από την ανάγνωση αυτού του βιβλίου, τις αντιφάσεις που μπορεί να έχει η ζωή μας. Θα μπορούσε κάλλιστα η ζωή του καθενός μας να είναι βγαλμένη από ένα παραμύθι, αλλά πολύ εύκολα μπορεί να μετατραπεί ακόμα και σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου στην ίδια την κόλαση. Μας τονίζει λοιπόν αυτές τις αντιφάσεις που κρύβει η ζωή μας και που μπορεί να αφορά όλους μας. Η ζωή λοιπόν έχει δοκιμασίες και σκληρό αγώνα που χρειάζεται να κάνουμε υπέρβαση στους φόβους μας αν θέλουμε να κάνουμε βήματα μπροστά. Όσο αφήνουμε τους φόβους να μας κυριεύουν, τόσο μπορούμε να κάνουμε βήματα προς τα πίσω. Υπέρβαση στην προδοσία. Αυτό δηλαδή είναι κάτι που έχει καταφέρει και η ηρωίδα του βιβλίου, η μία από τις ηρωίδες του βιβλίου, η Γιόνη. Και φυσικά για να μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό το κομμάτι, χρειάζεται να δείξουμε εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη καταρχήν στον ίδιο μας τον εαυτό, στις ικανότητές μας, στις δυνάμεις που μπορεί να κρύβουμε μέσα μας, ακόμα και πολλές φορές αν πιστεύουμε ότι δεν τις έχουμε. Επομένως, εμπιστοσύνη σε εμάς και εμπιστοσύνη ξανά στους γύρω μας. Περνάει αξίες πολύ σημαντικές, όπως και το πρώτο βιβλίο, μιλάει για την αγάπη, τη συγχώρεση, την ευγνωμοσύνη. Όχι για την εκδίκηση, την αδιαφορία, την τιμωρία, που μπορούμε να διαπιστώσουμε κατά πόσο αυτές οι αξίες είναι σημαντικές και υπάρχουν στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Πόσο ανάγκη μπορεί να τις έχουμε και τι μπορεί να υπερτερεί στη ζωή μας. Αν υπερτερεί η αγάπη, η συγχώρεση, η ευγνωμοσύνη, τότε νομίζω ότι είμαστε σε έναν πολύ καλό δρόμο στο να μπορούμε να ζούμε και να συνυπάρχουμε με τους συνανθρώπους μας, με όλα τα πλάσματα που μπορεί να υπάρχουν στη φύση και να είμαστε ευτυχισμένοι. Κάτι άλλο που μπορεί να υπάρχει και να τονίζεται μέσα στο βιβλίο είναι ο σωτήρας που περιμένουμε. Και πολλές φορές αυτός ο ίδιος ο σωτήρας έχει να κάνει με τον ίδιο μας τον εαυτό. Δεν είναι δηλαδή κάποιος άλλος. Αν δεν αλλάξουμε αυτό, δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Ο καθένας μας έχει λίγο πολύ τη δική του ευθύνη και κάνει τις δικές του επιλογές. Τονίζεται λοιπόν το ποιος μπορεί να είναι ο προορισμός στη ζωή μας. Και δίνει έμφαση σε δύο σημεία. Το να επιλέξουμε να ζήσουμε μία ζωή γεμάτη αγάπη και ασφάλεια και να παραμείνουμε στο οικείο, σε αυτό που έχουμε μάθει, αλλά μπορούμε να επιλέξουμε να ακολουθήσουμε και έναν άλλο δρόμο, θυσιάζοντας την ήρεμη ζωή για μία και μοναδική πιθανότητα που μπορεί να υπάρχει, στο να περάσουμε όλες τις δοκιμασίες και να μπορέσουμε να επιστρέψουμε νικητές. Αυτό είναι δηλαδή που τονίζεται και μέσα από αυτό το βιβλίο. Μιλάει για επαναστατικότητα, για συνεχή αγώνα, για το όραμα, το στόχο, το δικαίωμα στη ζωή, το κοινό καλό, την αγάπη. Μια επαναστατικότητα τιμένη με ήθος, ρομαντισμό και ευαισθησία. Αυτό επίσης που κράτησα μέσα από τη δική μου οπτική στο πώς ανάγνωσα το συγκεκριμένο βιβλίο και που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο δυστυχώς επικρατεί στην καθημερινότητά μας σε αρκετές στιγμές είναι η σιωπή. Η σιωπή σημαίνει πολλές φορές συνενοχή. Όταν γίνομαι η φωνή όλων όσων δεν έχουν φωνή αλλά έχουν δικαιώματα, τότε κάτι καλό μπορεί να βγει. Τέλος, ένα δεύτερο κομμάτι της σημερινής μου παρουσίας για το βιβλίο της Κατερίνας και για αυτό που είμαστε όλοι εδώ πέρα είναι ο ρόλος, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του να υιοθετήσουμε τα κυδεμόνευτα, όπως τα ονομάζει μέσα από το βιβλίο της, ζώα. Θα ξεκινήσω λίγο την προσέγγιση σε αυτό το θέμα με μια φράση
που είχε πει ένας Αμερικανός συγγραφέας και είχε δηλώσει πως το να έχεις παιδιά δεν σε κάνει περισσότερο γονιό από όσο το να έχεις πιάνο σε κάνει πιανίστα. Μένοντας λοιπόν στο νόημα της φράσης αυτής, το ίδιο θα μπορούσε να ισχύει για όσους επιθυμούν ή έχουν αναλάβει τη φροντίδα ενός ζώου συντροφιάς ή θα ήθελαν να αναλάβουν τη φροντίδα. Το να φροντίζεις ή να συμβιώνεις με ένα ζώο, προφανώς δεν σε κάνει απαραίτητα και φιλόζω. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω μέσα και από τη δική μου παρουσία ότι το ζώο έχει ψυχή. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι παιχνίδι. Αποτελεί μια μεγάλη πράξη ευθύνης από πλευράς μας. Αποτελεί μια απόφαση όρημης και λογικής σκέψης. Χρειάζεται σίγουρα να υπάρχει απαραίτητος διαθέσιμος χρόνος. Κάθε είδους φροντίδα έχει απαιτήσεις από τον προσωπικό μας χρόνο. Χρειάζεται χρόνος για βόλτα, για παιχνίδια, για χάρτια, για εκπαίδευση, για θέματα υγείας. Χρειάζεται χρήμα. Όσο άχαρο κι αν ακούγεται το συγκεκριμένο κομμάτι, η κατάλληλη φροντίδα σημαίνει κάλυψη βασικών αναγκών, που συνεπάγεται πολλές φορές ότι χρειάζεται να βάλουμε το χέρι μας στη τσέπη και να μπορέσουμε να τα καλύψουμε με χρήματα. Τέλος, είναι μια δέσμευση συναισθηματική. Ένα πλάσμα που η ευζωία του εξαρτάται από εμάς. Προϋποθέτει να είμαστε πάντα δίπλα τους και να τους προσφέρουμε αυτά που έχουν ανάγκη. Η αλλαγή λοιπόν έρχεται μέσα από τη γνώση, μέσα από την παιδεία. Για να δούμε αλλαγή χρειάζεται οι ίδιοι να γίνουμε μέρος της αλλαγής. Και αυτό το κατορθώνει η Κατερίνα Παπαποστόλου και μέσα από το βιβλίο της που τονίζεται με το νέο σχολείο. Ένα όραμα που γίνεται πράξη. Γίνεται πράξη μέσα από τις ζωές. Παιδιά που μαθαίνουν να χαρίζουν απλόχερα αγάπη, να σέβονται τον πλανήτη, να συμβιώνουν αρμονικά με τα ζώα, μαθαίνουν για τα δικαιώματα, τη διαφορετικότητα αλλά και την ισότητα, ευαισθητοποιούνται, αλλά πάνω απ' όλα, και νομίζω με αυτό θα κλείσω τη σημερινή μου ομιλία, μαθαίνουν την ασυναίσθηση, δηλαδή την ιδιαίτερη αυτή ικανότητα, δεξιότητα που μπορεί να έχουμε οι άνθρωποι και αν δεν έχουμε χρειάζεται να την καλλιεργήσουμε, το να μπορούμε να δούμε μέσα από τα μάτια του άλλου και να μπορέσουμε να συναισθανθούμε και να μοιραστούμε το βίωμά του. Μπράβο Κατερίνα και καλό τάξη το βιβλίο. Ξέφυγα και η κατάληξη ήταν να πιαστώ από ένα δέντρο και το
ένα το πόδι στη Δύση και το άλλο στην Ανατολή. Περίμα... Μου κόβηκαν τα πόδια σου, λέω, ρε παιδί. Το δέντρο. Τέλος πάντων. Και... Τίποτα, εγώ ετοιμαζόμουν για να έρθω εδώ. Είχε πει κάπου θα πάμε. Τώρα μας λες τα βασικά δηλαδή. Ναι, ακόμη δεν έχω φτάσει. Θέλω να μου πεις πού είμαστε, πού θα πάμε. Θα πάμε στο παλάτι, πού, τι θα κάνουμε. Εδώ βλέπω ηχητική εγκατάσταση, βλέπω τον Άλεξ. Άλεξ, θέλω ένα μπισκοτάκι από αυτά τα ωραία που μου δίνεις. Βγάλε τα γρήγορα από την τσέπη. Και εσύ, ρε Μαρία, τι ωραία τραγούδια έγραψες. Κασάνδρα, τι φωνάρα είναι αυτή. Όλους θα σας απολαύσουν στο τούτο. Γιατί. Εγώ τίποτα. Δεν μ' αγαπάτε καθόλου, ρε παιδιά. Θα μου τα πεις όλα αυτά μετά και θα σου δώσω το μικρόφωνο. Μήπως έχεις από εκείνο το ωραίο, το φανταστικό, το κέικ που έφτιαξε η μαμά χθες το βράδυ, γιατί εγώ το μερίδιο μου το έφαγα, να σου πω την αλήθεια. Και για να είμαι και ειλικρινής, έφαγα και τον όλο μου το μερίδιο. Και πρέπει τώρα να δώσω πίσω τα προστούμενα. Λοιπόν, θα ξεκινήσει η γιορτή τώρα. Θα μου τα πεις μετά, θα σου δώσω και το μικρόφωνο. Συμφωνικό θέλει. Σε πόση ώρα. Δεν μπορώ να κρατηθώ, πεινάω σου λέω. Σε 10 λεπτά το πολύ. Εντάξει. Εντάξει. Α, ωραία, δόξα. Θα συνεχίσουμε με την κυρία Μαρία Μαρκογιαννοπούλου. Θα πας στο μικρόφωνο προσεκτικά. Ή αν θέλει να έρθει εδώ η κυρία Μαρία Μαρκογιαννοπούλου, όπως βολεύει. Μου την είπες κιόλας. Πρόεδρος του Φιλοζωικού Σωματείου, ο Σύριος. Καλύτερα με αυτό. Γι' αυτό είναι στη γωνία. Μα έρθει να τη σφυρίξει όμως. Λοιπόν, είμαι Μαρία Μακλιανοπούλου, το Φιλοζωικό Σύλλογο Θερμαϊκού Σύριος. Είχα προσωπική εμπειρία από την παρουσίαση της ομάδας Ζωές και της Κατερίνας τώρα, στην περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού. Όταν πρωτοξεκίνησαν, δηλαδή ήταν οι πρώτοι μήνες, είχαμε δει κάποια φωτογράφηση από κάποιο άλλο σχολείο. Έστειλα εγώ προσωπικά στην Κατερίνα ένα μήνυμα, ανταποκρίθηκε αμέσως. Λοιπόν, η παρουσίαση έγινε σε ένα χωριό στην Αγία Τριάδα. Έχει πολύ λίγα παιδιά και ήταν η πρώτη μου επαφή. Λοιπόν, δεν ήταν τόσο το τι συνέβη εκείνη την ημέρα, γιατί ήταν διαδραστική όλη η επαφή. Τότε που μας είχε ενθουσιάσει ότι θα έρχονταν και σκύλος μαζί. Το σχολείο δεν είχε προλάβει να αντιδράσει, δηλαδή ο Σύλλογος Γονέων είχε ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας. Και όντως, τι συνέβη μετά είναι το σημαντικό. Επειδή μένω στην ίδια περιοχή, όλο το ίδιο καλοκαίρι, μετά την παρουσίαση, με σταματούσαν μικρά παιδιά, γιατί ήταν δημοτικό πάλι, με σταματούσαν μικρά παιδιά στην παραλία, γιατί είναι παραθαλάσσιο το μέρος, και γεια σας, είμαστε και εμείς στην παρουσίαση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε συγκεκριμένα δέσποτα στο χωριό. Πολλά ζουν 10 χρόνια, 12 χρόνια. Τα παιδιά τα γνωρίζουν αυτά τα δέσποτα. Πρέπει να ομολογήσω ότι μετά από αυτή την παρουσίαση, αυτόν τη μιάμιση, δύο ώρων τέλος πάντων, που οι δάσκαλοι και ο διευθυντής ήταν κάμπος. Δηλαδή τώρα αυτός ο σκύλος μη φάει δύο-τρεις, αυτές είναι τρελές. Και δεν είχε και το μόβμα λίγο τότε, ήταν πιο... Όχι, όχι, κάτι πιο light. Λοιπόν, δεν είχαν καταλάβει δηλαδή την ραϊδο, τον ραϊδο χαρακτήρα της Κατερίνας. Λοιπόν, ήμασταν πιο light, πιο... Ναι, Άξελ, ο οποίος Άξελ ήταν καταπληκτικός. Το ζήτημα λοιπόν ήταν ότι το impact, συγγνώμη, συγχωρέστε και τα αγγλικά γιατί κατά βάση είναι καθηγήτρια αγγλικών, το αποτέλεσμα της παρουσίασης ήταν για μήνες μέσα στο χωριό. Και το αποκορύφωμα, ένα από τα παιδάκια αυτά, που εγώ φυσικά δεν το θυμόμουν, γιατί ήταν πολλά τα παιδιά που βλέπαμε, κάποια από αυτά μένανε και στην υποδομή. Κάποια από αυτά λοιπόν φοβόντουσαν και τα δέσποτα τα οποία ταΐζουμε 10-12 χρόνια μπροστά στην υποδομή. Λοιπόν, η μαμά του ενός παιδιού με πλησίασε, δεν μιλούσαμε μέχρι τότε λόγω των αδέσποτων, και μου λέει, μας είπε το παιδί τι έκανατε, άλλο ναι, έμεινε εντυπωσιασμένο, λέει, όχι πραγματικά, εντυπωσιάστηκε. Λέω, άντε τότε και με σκύλο την πρώτη φορά. Έχουμε αυτά εδώ.
σε καλό δρόμο. Από εκείνη τη μέρα υπάρχει μια ανεκτικότητα. Αυτό είναι το βήμα από εκεί. Όμως, ένα βράδυ, ένα απόγευμα, συναντάμε ένα κοριτσάκι έξω από το μίνι μάρκετ του χωριού να κρατάει κάποια τρόφιμα τέλος πάντων στα χέρια και κάτι να ταΐζει κάτω από το αυτοκίνητο. Σταματάω από το στέκομαι, λέω, τι κάνεις αγάπη μου, ταΐζω τα γατάκια. Λέω, μπράβο, έχει γατάκια από κάτω από το αυτοκίνητο. Ναι, ναι, έρχεται κάθε μέρα, τέτοια ώρα, και έρχομαι και το ταΐζω. Α, λέω, τέλεια. Ναι, αλλά ξέρετε, εδώ απέναντι μένει ένας παππούς και μια γιαγιά που δεν θέλουν καθόλου να κάνουν αυτή τη δουλειά. Εντάξει, λέω, και τι να κάνω. Λέω τώρα, εσύ θα κάνεις αυτό που πιστεύεις είναι σωστό. Δεν είναι δικαίωμά μας να ταΐσουμε, βεβαίως είναι δικαίωμά μας, αλλά κοίταξε εδώ, θα φροντίζεις να μην λερώνεις, όμως να σεβόμαστε όλοι στον άλλο. Όχι, όχι, βλέπετε, το είπα ξηρά τρόφι στα χέρια μου για αυτό το λόγο. Δίνω και λίγο κονσέρβα, αλλά δεν έχω πάντα το χαρτί μου. Λέω, μπράβο, πόσο χρόνο είσαι, μωρό μου, 8. Ανοίγει η ώρα, εκείνη την ώρα λοιπόν, η πόρτα του μπαλκονιού και βγαίνει ο παππούς. Να φύγεις από εδώ. Δεν πρόκειται να φύγω, λέει το κοριτσάκι. Εγώ οπουδήποτε, δεν ξέρω πώς ότι μιλάω. Να φύγεις, γιατί θα το πω στον παππού σου και τότε να τις τα πάρεις. Εμένα είναι δικαίωμά μου να ταΐζω τα αδέσποτα και θα τα ταΐζω όσο θέλω. Κλείστε την πόρτα. 8 χρονών. Λοιπόν, πραγματικά πιστεύω ότι μέσα από το σχολείο στην Ελλάδα, μέσα από αυτή την κίνηση που ξεκίνησε η Κατερίνα, μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα με μόνιμο χαρακτήρα, έστω και με μία παρουσίαση που θα γίνει. Σαφέστατα, οι γονείς των παιδιών αυτών της Αγίας Τριάδος δεν είναι οι πρώτοι φιλόφιλοι της περιοχής. Όμως, υπήρχαν παιδιά τα οποία όταν βγαίνανε στην παραλία, τσιρίζαν. Εμείς τσιρίδες δεν ακούμε πια. Αυτά τα ίδια παιδιά αφορμούσαν για τον περίπατο τέλος πάντων του σχολείου και φέτος, και πέρσι, και πρόπερσι. Δεν υπήρχε πανικός. Μαθαίνουν πάρα πολύ γρήγορα την τακτική που πρέπει να ακολουθήσουμε και δίπλα στα παιδιά τους εκπαιδεύονται οι γονείς. Δεν μας ενδιαφέρει να υιοθετήσουν όλοι αυτοί. Μας ενδιαφέρει να σεβαστούν την παρουσία των ζώων δίπλα τους. Και εμείς σαν πρώτη εικόνα στο Δήμο Θερμαϊκού από αυτές τις παρουσιάσεις που έγιναν έχουμε ένα θετικό μήνυμα. Ότι όντως τα παιδιά μπορούν να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές μιας καινούργιας γραμμής στη χώρα μας. Εμείς τώρα, σαν φιλοζωικός, στόχο είχαμε από την αρχή να εκπαιδεύσουμε την ελληνική οικογένεια να υιοθετήσει υπεύθυνα ένα ζώο. Θα μου πείτε, γίνεται. Γίνεται. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να ομολογήσω ότι είδα πάρα πολλά νέα ζευγάρια και οικογένειες με μικρά παιδιά να υιοθετούν για πρώτη φορά είτε γάτα είτε σκύλο, να στηρώνουν εγκαίρως, γιατί έτσι αναφέρεται στο συμβόλαιο υιοθεσίας, και το μήνυμα που έχω να δώσω εγώ σαν Μαρία Μακλιανοπούλου και σαν φιλοζωικός Σύριος είναι ότι πραγματικά ο Έλληνας εκπαιδεύεται γρήγορα. Και ναι, σαφώς, το εξωτερικό είναι πολύ πιο υπεύθυνο, αλλά θα πρέπει να πω ότι και αυτό το οποίο λαμβάνουμε σαν μήνυμα από το εξωτερικό είναι παραδείγματος χάρη αυτοί που φεύγουν μετά λόγω της κρίσης και θέλουν να ζήσουν στο εξωτερικό. Ξέρετε ότι πολύ δύσκολα βρίσκουν ένα σπίτι να νοικιάσουμε, γιατί έχουμε σκύλο. Εμείς μπορεί στην Ελλάδα να έχουμε 1000 κακά, όμως έχουμε και πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν. Εσείς λοιπόν εδώ σήμερα είστε υποστηρικτές της Κατερίνας και των ζώων. Εμείς όλοι που βρεθήκαμε εδώ δεν είμαστε λίγοι. Επηρεάζουμε πάρα πολύ κόσμο. Και νομίζω ότι αυτό είναι και πιο αισιόδοξο μήνυμα μπορούμε να δώσουμε. Οι ζωές πρέπει να συνεχίζετε να αυξάνεστε
να βρίσκεται σε κάθε μέρος της Ελλάδος, να μπορείτε να εκπαιδεύετε κοντά σας αυτά τα καταπληκτικά πλάσματα που πλαισιώνουν τις παρουσιάσεις σας και να μπορείτε να βοηθάτε το έργο το δικό μας, ώστε να συνεχίζουμε με υιοθεσίες, με στηρώσεις, με όσο το δυνατόν λιγότερες εγκαταλείψεις στους δρόμους. Και ένα τελευταίο και να κλείσω να σας κουράσω, το κεντρικό πρόβλημα δεν είναι τα αδέσποτα ακυδεμόνευτα όπως τα αναφέρει η Κατερίνα. Το κεντρικό πρόβλημα είμαστε εμείς. Τα αδέσποτα ακυδεμόνευτα ζώα στηρώνονται. Τα ζώα τα οποία πετάνε οι γείτονές μας στους δρόμους δεν προλαβαίνουν να καλυφθούν με στηρώσεις. Ως εκ τούτου, όλοι εδώ πρέπει να μεταφέρουμε ένα μήνυμα. Πρέπει να καταγγείλουμε. Και δεν θα περιμένουμε τον Εθνό Σωτήρα για να μας κάνει την καταγγελία. Θα πρέπει από μόνοι μας να ξέρουμε ότι θα καλέσουμε το 100 σε κάθε μορφή παθητικής και ενεργητικής κακοποίησης και κατάληψης. Δεν εμπλέκεστε, δεν θα πάει η αστυνομία ποτέ να αναφέρει ότι ήρθε η Μαρκογενοπούλου και έκανε αυτή την καταγγελία. Αλλά επιτέλους, η σιωπή μας είναι στην ενοχή. Πρέπει να μας βοηθήσετε. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ελένη. Υποθέτω, θεωρώ ότι το θέμα με το γάπι, με το χειροκρότημα, το έχω λύσει πάντως εντελώς με τη δουλειά. Έτσι πιστεύω εγώ. Κυρία Ελένη Γραμματοπούλη, πρόεδρος του Αδέσποτη Πλανήτη, είναι εδώ. Εδώ είναι. Καλησπέρα, θα θέλατε να μας πείτε λίγα λόγια. Ευχαριστώ πολύ. Το είμαστε. Εγώ είμαι μαζί σου. Όπως ακούσατε, είναι η Ελένη Γραμματοπούλου, επικεφαλής της ομάδας του Αδέσποτη Πλανήτη, φιλοζωητή του Δήμου Πηλαίας Παρτιάτη με έδρα την εξοχή. Η Κατερίνα λοιπόν έγραψε και άλλο βιβλίο, δεν την προλαβαίνω, μέχρι να διαβάσουμε το προηγούμενο και το επόμενο, Κατερίνα. Όταν γνωρίζεις την Κατερίνα και σου μιλήσει για 5 λεπτά, νιώθεις έτσι ένα γλυκό αεράκι πίσω από τα φτάκι σου, σαν να φυσάει ας πούμε ένα σκυλάκι. Πολύ γλυκό. Όταν διαβάσεις ένα βιβλίο της, είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα ταξίδι εξωτικό. Που το εξωτικό για τους περισσότερους είναι ταξίδι φαντασίας πραγματικά. Κάποιος είπε, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, να με συγχωρέσει, είπε κάτι πολύ ωραίο, ότι κάθε μέρα είναι μια μικρή ζωή. Η Κατερίνα έχει καταφέρει να δίνει σε κάθε ζώο και σε κάθε έναν που θέλει να μάθει για αυτά, να δίνει 365 ζωές το χρόνο. Κάτι πολύ ιδιαίτερο. Δεν θα αναφερθώ ιδιαίτερα στο βιβλίο, γιατί θα πρέπει να το διαβάσετε, να μπείτε μέσα σε αυτές τις αξίες και σε κάθε βιβλίο που έγραψε η Κατερίνα. Οι αξίες είναι το πιο βασικό πράγμα. Είναι αυτό που μένει. Όλα τα άλλα έρχονται, παρέρχονται. Ο θυμός, η χαρά, η λύπη. Αλλά κάτι ουσιαστικό είναι αυτό που μένει στο τέλος. Το να σε κάνει να νιώσεις ότι γίνεσαι κομμάτι αυτών των αξιών. Ότι μόνο που διαβάζεις αυτό το βιβλίο και νιώθεις και καταλαβαίνεις και κατανοείς τα μηνύματά του, γίνεσαι ένα κομμάτι αυτού του συνόλου, αυτών των ανθρώπων που αγωνίζονται στους δρόμους καθημερινά, γιατί είναι μία λυσίδα αυτή. Εμείς οι αφελοντές των αδέσποτων, δρούμε στους δρόμους, δρούμε στις γειτονιές. Είμαστε ολημερείς και ολονυχτείς, μπορώ να πω, στους δρόμους για τα αδέσποτα. Αλλά η Κατερίνα έρχεται και κάνει το άλλο. Προετοιμάζει τους υπεύθυνους και οι δαιμόνες του αύριο. Οπότε οι συνεχιστές οι δικοί μας, του Αδέσποτου Πλανήτη και του Σύριου, της Μαρίας Μαρκογιανοπούλου και των άλλων σωματείων, που όλοι από την πλευρά τους κάνουν ένα εξαιρετικό έργο, αυτοί οι συνεχιστές λοιπόν θα συνεχίσουν και θα μοιράζονται την ίδια αγάπη για τα αδέσποτα που θα έχουν μάθει από το σχολείο. Τι φοβερό, τι φανταστικό.
θα ήθελα να σας πω ότι η απόψινή βραδιά είναι ένα έναυσμα για να δώσουμε και εμείς τα μηνύματά μας σαν φιλοζωικές μέσω της Κατερίνας. Αυτά που είπε και η κυρία Μαρκογιαννοπούλου σχετικά με... Δεν πειράζει, είναι πια του. Ναι. Ένα πεζό άσπρο... Πεζό άσπρο απέναντι. Έχουμε και ένα πεζό από το άσπρο. Όχι. Δεν χρειάζεται να είσαι, το λέω συχνά αυτό, θα το πω και σε εσάς όσοι δεν το ξέρετε, αρκετό, όπως καλέστε, δεν είναι μας γλυκιά μου, κυρία. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να είμαστε χρήσιμοι άνθρωποι. Το να είσαι καλός άνθρωπος, είσαι ένας καλός άνθρωπος που απλά δεν ενοχλείς, δεν πειράζεις κανέναν, ζεις στο δικό σου κόσμο, περνάς τον παππού απέναντι και μέχρι εκεί. Ο χρήσιμος άνθρωπος όμως είναι 24 ώρες το 24ωρο δίπλα στους ανθρώπους και στα ζώα. Προσπαθήστε να μεταφέρετε αυτό το μήνυμα που είπε και η φίλη Μαρκογιαννοπούλου, η κυρία Μαρκογιαννοπούλου. Στηρώσεις στον αδέσποτο, κατάλληλη φροντίδα, σωστές υιοθεσίες. Όχι δίνω ένα σκυλί χωρίς καρδιά, χωρίς τίποτα όπου να είναι και μετά μένει ακιδεμόνευτο στους δρόμους. Θα πρέπει να γίνονται όλα με τον νόμιμο τρόπο. Οι νόμιμες διαδικασίες είναι μέσα στο νόμο, μέσα θα τα βρείτε όλοι μέσα στο ίντερνετ. Παρατρύνετε τους φίλους σας και αν και εσείς οι ίδιοι δεν έχετε υιοθετήσει, ενημερωθείτε για το τι πρόκειται και προχωρήστε σε αυτό. Κατερίνα μου, εύχομαι μέσα από σένα οι επόμενες γενιές, γιατί εσύ ετοιμάζεις τις επόμενες γενιές. Δεν μένεις μόνο στη μία γενιά. Η μία γενιά συνεχίζει την άλλη. Εύχομαι να είσαι γλυκιά και τρυφερή όσο μπορείς ακόμη μετά από τα τόσα δύσκολα που βλέπεις στην καθημερινότητα και να μεταφέρεις αυτό το μήνυμα. Εάν ο ένας δεν ενημερώσει τον άλλον, θα μένουμε στην άγνοια. Η άγνοια είναι πολύ κακό σύμβουλος. Θα σας ευχαριστήσω και θα σας παροτρύνω να γίνετε όλοι εθελοντές σε κάποιο φιλοζωική, σε οποιαδήποτε εσείς επιθυμείτε ή κάποιοι δικοί σας φίλοι, γνωστοί, συγγενείς. Κάντε μια δοκιμή, θα σας αρέσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πουλού, η οποία είναι λυρική τραγουδίστρια και σκηνοθέτης όπερας. Καλησπέρα, Κασάνδρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαι απόψε κοντά μας. Να μας διαβάσεις. Εγώ ευχαριστώ. Λύτρωσε. Εκείνη τη νύχτα των Χριστουγέννων, σε εκείνο το παραμυθένιο ξύλινο σπίτι στο βουνό, που είχα αποφασίσει να της μιλήσω για τη μεγάλη μας επιστροφή, αλλά και για όλη τη ζωή μου πριν τη συναντήσω, είδα στον ύπνο μου και πάλι εκείνο το παράξενο όραμα, πως έγινα δασκάλα και γύριζα όλο τον κόσμο, μιλώντας στα παιδιά, για την άδολη αγάπη που σου χαρίζουν απλόχερα όλα τα ζώα, μέσα στην οποία μεγάλωσα και εγώ, στο δάσος των ευχών. Ξύπνησα κατατρομαγμένη, ανοίγοντας διάπλατα τα μάτια μου, γιατί νόμιζα πως είχα ξαναχάσει τη μαμά μου. Αυτή την αίσθηση της ανασφάλειας που νιώθουν όλα τα παρατημένα πλάσματα, όπως τα αποκαλεί μαμά, για να τονίζεται αυτός που φταίει, αυτός δηλαδή που κάπου τα παράτησε, μου πήρε αρκετά χρόνια να την ξεπεράσω. Και πόσο νιώθω και μπαίνω ξανά και ξανά στη θέση όλων των φίλων μου που είναι ακόμη σε αυτή την κατάσταση. Να ξυπνάς με αναφιλητά τις νύχτες, να κοιτάς γύρω σου για να δεις αν ζεις σε όνειρο ή αν είναι αλήθεια και να αντιλαμβάνεσαι ότι τελικά ναι, ζεις μέσα σε ένα αληθινό σπίτι. Έχεις ζεστά σκεπάσματα, έχεις ένα μαλακό κρεβάτι, φαγητό και νερό. Μα το σημαντικότερο όλων, πως έχεις την άπλετη αγάπη ενός ή και περισσότερων ανθρώπων, αυτό που λέμε έχεις οικογένεια. Αυτό θέλουν τελικά όλα τα παρατημένα ζώα, αλλά και όλα τα ζώα που έχουν εξημερωθεί για να ζήσουν κοντά στον άνθρωπο. Ποτέ μου δεν κατάλαβα πως ένα πλάσμα που κόπιασε τόσο πολύ να εξημερώσει τα ζώα, κατέληξε σήμερα τόσο πολύ να τα βασανίζει, μη νιώθοντας λεπτό, πώς νιώθουν και εκείνα, μη κατανοώντας καν την ψυχοσύνθεσή τους. Μα αυτό που πιο πολύ μετράει, όταν κάποιος από εμάς έχει τύχη και βρίσκει μια αληθινή οικογένεια που τον αντιμετωπίζει ως ισότιμο μέλος της, είναι η βεβαιότητα πως
ότι και αν συμβεί, θα είναι κάποιος δίπλα σου να τρέξει, να σου κρατήσει το χέρι και να σου φωνάξει «Προχώρα! Είμαι εγώ εδώ για σένα! Μη φοβάσαι!» Αυτό είναι για μένα η μαμά. Ένα καταφύγιο που όταν ανοίγει την αγκαλιά της, ως διαμαγείας εξαφανίζονται όλοι οι φόβοι μου. «Μα είναι νεράιδα, σας λέω, ναι!» Είναι η μόβ μου νεράιδα, που έχει ένα μαγικό κουτί που μέσα τους όλος, μα όλος ο κόσμος χωράει. Όταν έφυγα από το δάσος των ευχών και από την αγκαλιά της πολυφήμης, μετά από όλα όσα πέρασα, άρχισα πλέον να πιστεύω πως ποτέ δεν θα μπορούσα να πω πως υπήρξα ξανά τυχερή στη ζωή μου. Δεν ήταν μάλιστα λίγες οι φορές που στα αλήθεια ευχήθηκα να πεθάνω. Το ξέρω πως ο Δράκος συνάντησε τη μόβ νεράιδά μου στον δρόμο του και έτσι αποφάσισε να μην γυρίσει να με αποτελειώσει. Δεν ξέρω ακόμη πόσες διόνες είχε συναντήσει εκείνος στον δρόμο του και ούτε θα μάθω ποτέ σε πόσες στέρισε το πολυτιμότερό του αγαθό, τη ζωή του. Ξέρω όμως πως ήμουν αποφασισμένη να του αλλάξω τη συμπεριφορά και το χαρακτήρα του ολοκληρωτικά. Ποτέ μου δεν πίστεψα πως τιμωρώντας τον θα άλλαζα κάτι στον τρόπο που θα συμπεριφερόταν στο μέλλον, στα υπόλοιπα ζώα, αλλά και στους ανθρώπους. Το πιο ανησυχητικό και λυπηρό, συνάμα με τους ανθρώπους πάντως, είναι πως δεν μπορούν να κατανοήσουν πως ένας άνθρωπος που κάνει κακό σε ένα ζώο, πολύ γρήγορα θα θελήσει να κάνει κακό και σε έναν άνθρωπο. Η κοινωνία μας χωρίζεται σε αδύναμους και σε δυνατούς, σε όλους εκείνους δηλαδή που κλείνουν το στόμα τους ακόμη και σε ένα έγκλημα που βλέπουν να εκτυλίσσεται μπροστά τους και σε εκείνους τους λίγους, τους εκλεκτούς που αγωνίζονται να αλλάξουν τον κόσμο. Και η μαμά μου ανήκει σε αυτούς τους λίγους και εκλεκτούς. Όσο περνούσε ο καιρός και μάθαινα ότι σαν το δικό μου Δράκο υπήρχαν χιλιάδες άλλοι που βασάνιζαν μέχρι θανάτου τα ζώα, αποφάσισα να βάλω σε εφαρμογή το θεότρελο για όλους τους άλλους σχέδιό μου, αλλά μονόδρομο για μένα, να πάω να τον βρω, να του δείξω πως τον συγχωρώ και να τον αναγκάσω να έρθει μαζί μου στο παλάτι. Αν μου το επιτρέψεις, να σε ευχαριστώ, μεγάλη χάρη σου. Να σε καλά. Πόσες ευχές μου έδωσε σήμερα αυτός ο Παντελή, να είναι καλά τα γόρια. Να ακούσω το τραγούδι που είπες. Μιχάλη, να σε τυραννίσουμε λίγο. Μιχάλη, ήρθε η ώρα να σε τυραννίσουμε. Μπορείς να βάλεις τον υπολογιστή το τραγούδι, τα κοίτα μόνο αυτά. Αν έχεις αλλάξει το κανάλι, δεν φταίω εγώ, είναι δική σου ευθύνη. Στο κανάλι, έφυγες στο κανάλι. Έφυγες στο κανάλι μου. Α, ωραία. Το δυνατά λίγο και να ακουστεί βέβαια. Δεν ακούγεται. Όταν το σκέφτεις καλά κι όταν το αποφασίσεις πως ένα φίλο δεν γράφω εδώ θέλεις να φωτίσεις ένα
παντρεύουν το μουσικό οικονοβιβλίο. Είναι ένα μουσικό οικονοβιβλίο αυτό. Θα πάρει, θα δει περισσότερα η Πάτη, να μην τη πάρω τώρα τη δόξα και τη σειρά. Το οποίο έχει γράψει στίχους και μουσική Άννη Θεοχάρη και τραγουδάει η Χαρητήρη Πανοπούλου, ο Κώστας Βαδίσου που έκανε για σχεδόν όλες τις ενορχιστρώσεις και η Σοφία Παπουλάκου. Έχει λίγο μια πολύ μικρή ιστορία το τραγούδι, αυτό και όταν μου το γράψανε, του είπα ότι θέλω να μου γράψουν ένα τραγούδι για το τι σημαίνει πέφτει και η δαιμονία. Μου γράψαν λοιπόν ένα τραγούδι το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο καταπληκτικό, αλλά παρουσίαζε τον καταπληκτικό κόσμο των ζώων που έχουν σπίτι μας και δεν υπάρχει τόσο κόσμο. Του είπα λοιπόν, πού είναι οι τρίχες που έχουμε που είμαστε γεμάτοι από πάνω μέχρι κάτω, μη σηκωθώ τώρα δηλαδή πώς είμαι, δεν υπάρχει αυτό όπως είμαι. Οπότε τη λέω, θα γραφτεί λοιπόν ένα τραγούδι το οποίο να δείχνει την πραγματική κατάσταση των πραγμάτων. Ότι, οκ, okay, έχω το γάτο, είμαι γεμάτη τρίχα, μου καταστρέφει τα έπιπλα, αλλά τον αγαπώ. Μου λέει, καλά, δεν κατέβαινα. Θα βάλουμε τραγούδι λέει, να δείχνουμε στα παιδιά ότι ο γάτο παίρνει τρίχα και καταστρέφει έπιπλα. Λέω, φυσικά, τι πρέπει να δείχνουμε στα παιδιά. Ότι ο γάτο δεν καταστρέφει έπιπλα, δεν έχει τρίχα, οπότε μόλι τον πάρουμε μετά να το πετάξουμε ω ένα ζώο πάλι στον δρόμο. Οπότε γενικά όλο το τραγούδι αυτό που θέλω να πω και να κλείσω με αυτό είναι ότι είναι τραγούδι το οποίο πραγματικά είναι βγαλμένο από τη ζωή και δεν είναι ο ιδεατός κόσμος αυτός που ζούμε, μάλλον αυτός που ζούμε, αυτός που θα θέλαμε να ζήσουμε είναι η πραγματικότητα. Και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό για μένα με όλους τους ανθρώπους που συνεργάστηκαν. Για εσάς αφαίρετε το πω μετά. Δεν το καίω από τώρα. Είδατε από ποιον έχω πάρει, είδατε από ποιον έχω πάρει, από τη μαμά έχω πάρει πολυλογού, αυτή η πολυλογάς και εγώ. Να μην λέτε μετά ότι λέω πολλά, αυτή η πόρτα δεν σταμάτησε αν τσιπίζε, αν τσιπίζε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Παντελή, δεν μου έχεις πει τόση ώρα τι κάνουμε εδώ. Πού είμαστε, τι κάνουμε, εγώ θέλω να κολυμπήσω, συστάθηκα, θέλω να πάω στο παλάτι. Πότε θα πάω. Πότε θα πάω. Κάτω και κάθεσαι. Σε λίγο θα κάνουμε τη μεγάλη είσοδο στο παλάτι. Επιστρέφουμε στο παλάτι και θα πάμε. Επιστρέφουμε στο παλάτι και έχουμε συνοδηθεί. Επιτέλους, μπαίνουμε στο παλάτι. Με το καλό λοιπόν. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο σε μια κυρία η οποία ασχολήθηκε ενεργά με το βιβλίο. Την κυρία Πάτη Παπαδήμου Θεοδωρίδου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι που έτσι αναφέρθηκα. Είστε, χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσά σας, γιατί είστε σίγουρα ευαισθητοποιημένοι, αφού ήρθατε σε μία παρουσίαση ενός βιβλίου που μιλάει για ακυδεμόνευτα ζώα. Για να μην πούμε για αδέσποτα ζώα. Ακυδεμόνευτα λοιπόν, και είστε ξεχωριστοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Κατερίνα του Αποστόλου, που με έβαλε σε όλη αυτή την υπέροχη ομάδα και σε με και σε όλο αυτό το συλλογικό έργο. Ήρθε λοιπόν μια μέρα και μου λέει, Πάτη, θα ήθελα πάρα πολύ να γράψει ένα κείμενο. Κείμενο λέω εγώ, να εγώ κρίνω κείμενα. Και επειδή κάποιος που κρίνει κείμενα είναι πάρα πολύ αυστηρός, είναι και πάρα πολύ δύσκολο στο πώς θα το γράψει, πώς θα το κάνει. Σε αυτό το σημείο λοιπόν έχω να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Ανδρέα Καρακίτσιο που είναι εδώ ανάμεσά μας. Είναι καθηγητής περιοχής λογοτεχνίας στο Ιστοτεχνείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα το καλέσω μετά, μην νομίζω ότι θα την κάνει έτσι. Θα έρθει να την παίρνουμε στο δύο κουβέντες. Λοιπόν, και μου λέει θέλω να κάνεις αυτό, 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 αυτό και αυτό. Και λέω Κατερίνα, αυτό το βρίσκω πάρα πολύ καινοτόμο και πάρα πολύ ωραίο και θα ήθελα να συμμετέχω όντως. Μου ζήτησε λοιπόν να δω τους στίχους των τραγουδιών, να δω το κείμενο της, την ιστορία της και να δω και την εικονογράφηση την οποία έχει επιμεληθεί η Άννα Ιρανιζάκη, μια φίλη μου, εξαιρετική εικονογράφος, την οποία γνωρίζω χρόνια τώρα, γιατί τη διαβάζαμε και μαζί με τα κορίτσια μου από πολλά χρόνια πριν.
Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτό εδώ το βιβλίο που βλέπετε, το οποίο σήμερα το πήρα στα χέρια μου και έχω να πω ότι συγκινήθηκα, γιατί είναι αυτό που πραγματικά είχε στο μυαλό της Κατερίνα και με συγκίνησε πραγματικά, γιατί όντως είναι ένα καινοτόμο. Δεν ξέρω εσείς κύριε Καραγκίτσο τι έχετε να πείτε. Είναι ένα βιβλίο λοιπόν με δύο όψεις. Είναι ένα βιβλίο με μία ξεχωριστή αισθητική. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα με μια νεωτερική τεχνική που ανασυντάσσει την ταυτότητα της γραφής, γιατί υιοθετεί νέους μεθόδους και νέες αντιλήψεις. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι προκλήσεις του 21ου αιώνα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Το ρευστό όλο αυτό κοινωνικό περιβάλλον απαιτούν καινοτόμα βιβλία για να προσελκύσουν όλο το αναγνωστικό κοινό και κυρίως εδώ τους μικρούς μας αναγνώστες, που θα πρέπει, δεν θα φωνώ, θα σας σίγουρο. Λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε κριτικούς αναγνώστες αύριο μεθαύριο. Δηλαδή, πώς θα προσελκύσουμε λοιπόν ένα τέτοιο αναγνωστικό κοινό? Υπάρχουν πάρα πολλοί συγγραφείς, εμείς αυτό που θέλουμε είναι αναγνώστες. Αυτό είναι το ζητούμενό μας σήμερα. Συγγραφείς υπάρχουν, αλλά αναγνώστες ζητάμε. Άρα λοιπόν θέλουμε να τους τραβήξουμε και αυτό έκανε η Κατερίνα, γιατί σκέφτηκε το πολύ ωραίο έτσι και πολύ καινοτόμο να εμπλέξει πάρα πολλούς ανθρώπους, να εμπλέξει τι να κάνει. Μουσική, εικονογράφηση, κείμενα, πεζό λόγο. Η Κατερίνα ήταν ένας χήμαρος, είναι ένας χήμαρος, γενικός. Έχει και πάρα πολλές γνώσεις. Δεν ξέχασα να σας πω βεβαίως ότι την είχα μαθήτρια. Είδατε τι μαθητές βγάζω, γιατί είμαι εκπαιδευτικός. Χειροκροτώ, παρακαλώ. Μόρφ μαλλιά και βγάζω, μόρφ μεράλες. Μόρφ μεράλες βγάζω. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που κυρίως θέλει να δώσει το κείμενο της Κατερίνας είναι ένας προβληματισμός σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, και μιλάμε για τα αδέσποτα, όπου θα πρέπει όλοι να ευαισθητοποιηθούν. Όχι απλά, πώς δηλαδή να ευαισθητοποιηθούν. Εντάξει, υπάρχουν αδέσποτα. Ναι, πώς, γιατί όλο αυτό? Γιατί αυτοί που τα παίρνουν στο σπίτι τους θα πρέπει να είναι, να ξέρουν τι σημαίνει υπευθυνότητα. Να ξέρει τι σημαίνει. Και αυτό εδώ πέρα το δίνει πάρα πολύ όμορφα με το κείμενό της και με το βιβλίο της Κατερίνα. Έτσι λοιπόν, μιλάει για ένα καινοτόμο σχολείο στο βιβλίο της. Και το καινοτόμο σχολείο, το νέο σχολείο, είναι γιατί ακριβώς από τη χαμηλή βαθμίδα αρχίζει η αλλαγή του κόσμου. Που πρέπει να κάνουμε εμείς πρώτα, αυτό που είπατε όλοι σας πριν από μένα. Και είναι χρέος μας λοιπόν να υποστηρίξουμε αυτό το νέο σχολείο που θα ευαισθητοποιήσει όλους μας και όλο το κοινωνικό μας περίγυρο. Τώρα, να αναφερθώ λίγο περισσότερο στο λογοτεχνικό κείμενο και στην εικονογράφηση της Λιάνας, όπου εδώ πέρα έχει πάρα ένα εξίσου καινοτόμο, δεν ξέρω αν θα το προσέξετε, στην εικονογράφηση. Δεν εικονογραφεί, δεν έχουμε τους σκύλους ζωγραφισμένους, αλλά τους έχουμε φωτογραφημένους, τέλος πάντων. Ναι, αυτό, γιατί είναι υπαρκτή. Όταν μιλήσαμε και λέω, μα γιατί αυτό, μου λέει, μα είναι υπαρκτή, γι' αυτό λέει, θέλω λέει, να το κάνω έτσι. Οπότε, καταλαβαίνετε, η Διόνη, ο Πόθος, ο Άξε, είναι ήρωες που με τη διαφορετικότητά τους ο καθένας διαδραματίζουν λοιπόν το δικό τους ρόλο, και αυτό είναι που βοηθάει το κάθε παιδί να αντιληφθεί όχι μόνο την έννοια της ζωοφιλίας, της οικολογίας, αλλά και τις πιο αρνητικές έννοιες, όπως είναι αυτές της ετερότητας, της ενσυναίσθησης, που μας είπε η κυρία Κολλή, της αγάπης, την έννοια της απώλειας, της βίας, του ρατσισμού, της ρητορικής του μίσους, πολλά, πολλά θέματα. Τώρα, όλο αυτό το επιτυγχάνει η Κατερίνα εμπλέκοντας παλάτια, στέματα,
βασιλικές κορώνες και φιέστες σε μία σκληρή πραγματικότητα, η οποία κρύβει μέσα της βία, ρατσισμό, φθόνο και μίσος, αλλά και υπάρχει λοιπόν και εμπλέκει και όλο αυτό με τις εικόνες υπαρκτών ηρώων, δηλαδή του Πόθ, του Άξερ και όλο αυτό. Ένα λοιπόν διπλό βιβλίο με πολλές όψεις και πολλές οπτικές που δίνει τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να αναπτύξουν πιο δυναμικά και πιο αποτελεσματικά τη σχέση τους με το γραπτό λόγο και την ανάγνωση της εικόνας. Γιατί όπως ξέρουμε η δύναμη της εικόνας της μέρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και τα παιδιά μας τα κλέβει ο υπολογιστής, μας το κλέβει το κινητό. Άρα λοιπόν θα πρέπει λίγο να τα ταρακουνήσουμε και θα πρέπει να τα εμπλέξουμε σε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα. Καλό τάξη με το βιβλίο σου. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να καλέσω τον κύριο Άγγελο. Να πεις μέσα φέτος. Τώρα ξέρω ότι μετά θα μου τιμή. Θα μου πει όχι γιατί με φώναξες. Αλλά εγώ θέλω να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την επιστημονική καθοδήγηση. Να πει καταρχήν τι έπαθε μόλις που μου μαλλί. Άννα, αυτό είναι μια ουσιαστική πρόκληση, όπως πρόκληση είναι η παρουσία τέτοιων ομάδων που η πεμπτουσία της λειτουργίας κρύβει πίσω από τη λογική του εθελοντισμού και ο εθελοντισμός είναι η ανάσα και η ελπίδα σε μια κοινωνία όπως η ελληνική που χάνει σε πολλά επίπεδα και σε πολλές διαστάσεις, μια και όλα τα πράγματα έχουν διαλειοποιηθεί, έχουν γίνει μέσα και αντικείμενα είτε για δραστές εξουσίας, είτε για λαμό, είτε για συμμαζεύω. Συνεχίζω και λέω ότι είναι μια μικρή ανάσα αυτού του είδους εθελοντικές ομάδες, αυτού του είδους οργανώσεις και θα έχει μεγάλη επιτυχία γιατί ψυχαναλυτικά σκεπτόμενος η μικρή ηλικία των 4, 5, 6, 7 προσλαμβάνουν τα ζώα ως κάτι το ενδιάμεσο στις οντότητες, κάτι μεταξύ ενήλικου και ανήλικου. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η γλυκύτατη μορφή επικοινωνίας ανάμεσα στα μικρά παιδιά και στα ζώα. Ποτέ δεν λένε όχι στα ζώα τα μικρά παιδιά. Το εκλαμβάνω σαν κάτι ενδιάμεσο που είναι πολύ πιο κοντά σε αυτόν από ότι είναι ο ενήλικος που ξέρει τόσα και τόσα και τόσα. Άρα εύχομαι πολλές τέτοιες οργανώσεις όπως οι ζωές να ανθίζουν. Γιατί έχουν αυτό το μικρό έτσι, στοιχείο του εθελοντισμού που είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας και αυτά τα πράγματα καταπτύσσονται. Όταν ένα παιδί μάθει λίγο την ισότητα, την ισοτιμία της επικοινωνίας με τα ζώα, είναι το φυσικό μάθημα δημοκρατίας μας στη λογική της ισότητας. Γι' αυτό λοιπόν εύχομαι τέτοιου είδους οργανώσεις να ανθίζουν και να λουλουδήσουν. Δεύτερο, κάτι για το βιβλίο. Έχω την αίσθηση ότι αυτό που θα επιβιώσει στις επόμενες δεκαετίες ως έντυπο βιβλίο είναι μόνο στον χώρο της παιδικής λογοτεχνίας, γιατί η συναισθηματική σχέση που έχουν τα πιτσιρίκια με το βιβλίο είναι πολύ πιο μεγάλη, πολύ πιο πολύτροπη από ό,τι έχουμε εμείς οι μεγάλοι με τα βιβλία είτε επιστημονικά είτε λογοτεχνικά. Ένα τρίτο στοιχείο που θέλω να πω είναι ότι είδα αυτό το βιβλίο να γεννιέται πιθανή προς πιθανή και χαίρομαι που υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που ονειρεύονται, που ελπίζουν και αυτό το όνειρο και ελπίδα μπορεί να δοθεί στα χέρια των παιδιών γιατί το παιδικό βιβλίο για τα μικρά παιδιά είναι το δικαίωμα στο όνειρο, στην ελπίδα, στην ανεξαρτησία, στη φυγή και στη διασκέδαση. Τελειώνω εδώ. Γεια σας. Είναι κοντά μας, όπως προανέφερα πριν, η Κασάνδρα Δημοπούλου, λυρική τραγουδίστρια και σκηνοθέτης όπερας. Η Μαρία Τσίλη, δικηγόρος, η οποία έχει γράψει στίχους και μουσική για το τραγούδι «Ρώτα εδώ» του Έτο μαζί με τον Αλέξανδρο Καλλιφατίδη. Θα ήθελα να δώσω το μικρόφωνο να πω κάποια λόγια για τη μουσική μας. Θες να ξεκινήσεις. Δεν πρόσεχα. Μιλούσα με τον Πόθο. Μας διάβασες απόσπασμα, τώρα πες μας δυο λόγια, ό,τι προτιμάς εσύ. Ναι, βεβαίως. Πολύ ευχαριστώς. Καταρχάς δεν θυμάμαι πώς γνώρισα την Κατερίνα και αυτό μου συμβαίνει μόνο με ανθρώπους που νιώθω όταν τους γνωρίζω ότι τους ξέρω από πάντα. Πραγματικά δεν θυμάμαι πώς γνωριστήκαμε. Γνωριστήκαμε.
Εμένα ούτε το μόβμαλι μου έκανε εντύπωση ούτε τίποτα. Δεν πρόσεξα τίποτα άλλο επάνω της παρά αυτή την αγάπη που έβγαζε και το γεγονός ότι ένιωσα εκείνη τη στιγμή ότι επιτέλους βρήκα έναν άνθρωπο, έναν εκπρόσωπο όλων αυτών των πραγμάτων που θα ήθελα να κάνω αλλά δεν μπορούσα να κάνω. Γιατί η μουσική με έχει καταναλώσει όλα αυτά τα χρόνια και η τέχνη. Είμαι φιλόζωη και ενεργή, έχω δέσποτα στο σπίτι μου. Και όταν γνώρισα την Κατερίνα, ένιωσα πραγματικά την ικανοποίηση που νιώθεις όταν βρίσκεις έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει αυτό που πρέπει να κάνεις και μπορείς επιτέλους μαζί με αυτόν να... Δηλαδή, τον τρόπο και τον τόπο με τον οποίο επιτέλους μπορείς να είσαι χρήσιμος και εσύ σε αυτό το επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπόρεσα τόσα χρόνια μέσω φιλοζωικών ή κάποιων άλλων οργανώσεων να είμαι ενεργά φιλόζωη, γιατί δεν μου τέριαζε, γιατί δεν έτυχε ή για οτιδήποτε άλλο. Ήμουν μόνη μου φιλόζωη. Όταν γνώρισα την Κατερίνα, επιτέλους ένιωσα ότι ανήκω κι εγώ σε μια ομάδα που μπορώ να εκπροσωπήσω και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. Για μένα είναι αυτονόητη αυτή η σχέση, είναι αυτονόητο το ότι βρίσκομαι εδώ μαζί της και όλα αυτά είναι αυτονόητα. Βγάζουν νόημα χωρίς ερωτηματικά, χωρίς περιέργειες, χωρίς τίποτα. Κατερίνα, μπράβο. Εγώ όταν διαβάζω τα βιβλία σου κλαίω και κλαίω με λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα. Με συγκινούν όσο τα βιβλία της Κατερίνας. Όχι γιατί έχουν κάποια περίτεχνη γραφή ή οτιδήποτε άλλο, είναι γιατί πραγματικά λέει εξιστορεί αλήθειες και γιατί ο πόνος των ζώων και ο πόνος των την κακία, ενδεχομένως να το πω έτσι, του κόσμου. Και η Κατερίνα μου έφερε αυτή την ελπίδα. Όταν μιλήσαμε δηλαδή και μου είπε αυτή τη φράση ότι αλλάζουμε τον κόσμο με γιορτές, μπόρεσα και πήρα μια ανάσα μέσα μου και εγώ και είπα ναι, όντως αυτός είναι ο δρόμος. Για να προχωρήσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχεις στη ζωή σου και καλά τάξη εδώ το βιβλίο σου. Φτάσαμε κάπου από παράλληλους δρόμους. Είναι μια προσπάθεια αυτή της Κατερίνας την οποία θεωρώ πραγματικά αξιοθαύμαστη και της εύχομαι να έχει τη δύναμη να προχωράει πάντα με τέτοιες πρωτοβουλίες και όσο μπορούμε και εμείς οι υπόλοιποι με το μικρό μας χαλικάκι να βοηθάμε τέτοιες προσπάθειες. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Και εγώ με τη σειρά μου να πω ότι πρώτα γνώρισα την κόρη, τη Διόνη και μετά τη μαμά. Πώς τη γνώρισα. Και πώς τη γνώρισα, εντάξει, ήταν έτσι μια ωραία ιστορία. Όλα θα τα πεις. Μια ωραία βραδιά στο Ελαιόρεμα, εκεί στην Πηλαία, που ετοιμαζόμασταν ανάμεσα στα δέντρα, στο δάσος, μαζί με τους φίλους μου, την παρέα των Πασατέμπο, έτσι κάναμε μια ωραία πρόβα με τα μουσικά μας όργανα. Και εκεί που παίζαμε μια τσιγκάνικη μουσική, ξαφνικά τσου προβάλλει Διόνη, ψάχνοντας και αναζητώντας περιπέτειες. Βρίσκει τους Πασατέμπο, βρίσκει τη μουσική, φαίνεται ότι μαγεύεται από τη μουσική και εμείς εντυπωσιαζόμαστε από την συμπεριφορά της και το πώς ήρθε και κούμπωσε μουσικά στην παρέα. Μας βλέπει η Κατερίνα, μας φωτογραφίζει, της αρέσει το σκηνικό, φαντάζεται το δάσος, φαντάζεται το υπόλοιπο παραμύθι ενδεχομένως. Και έτσι γεννιέται η δική μας γνωριμία με τη Διόνη και με την Κατερίνα, η οποία μου είπε ότι στην πορεία κάτι θέλω να ετοιμάσουμε και εγώ εν μέσω διαφόρων υποχρεώσεων της είπα ότι έστω και με μια συμμετοχή, με ένα τραγούδισμα, κάπως θα βρούμε τη φόρμουλα να τραγουδήσουμε για τη Διόνη και για αυτή την αξιέπαινη προσπάθεια και καλοτάξιδη. Μια προσπάθεια για να αλλάξει τον κόσμο για το πώς βλέπουμε τα ζώα, αλλά και για το πώς βλέπουμε τους ανθρώπους. Πώς playback, αυτό θα κάνουμε εμείς playback, με τίποτα. Θα καλέσω λίγο τώρα τον κύριο Μουνιάρη που πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσει, δεν την γλιτώνει. Θα μιλήσει, θα πει δύο λόγια. Αυτό που πρέπει να πω εγώ είναι ότι η Διόνη σίγουρα δεν είναι από το οποίο βλέπετε σήμερα, θα τα πείτε δημοσθένησα με δύο λόγια έτσι σύντομα τι ακριβώς ήταν, αλλά είναι πολύ συγκινητικό η αγάπη που του δείχνει κάθε φορά που τον βλέπει. Αλλά σήμερα νομίζω ότι έχει σπάσει όλο το αποδέντη, δημοσθένη, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Έχουμε καιρό να βρεθούμε. Μάλλον. Σκύλων. Είμαι δάσκαλος της Κατερίνας, έχει τελειώσει τη σχολή μας στην Γίνα Conductor Universe Academy. Καλύτερη μαθήτρια. Και ήτανε, ναι. Καλύτερη μαθήτρια. Πες τι έγραψα. Έπαιζε λίγο με το κινητό στην τάξη. Δεν είναι για να σας δίνω μικρόφωνο. Λοιπόν, και εκπαιδεύσαμε μαζί αρχικά βέβαια, όταν γνωριστήκαμε λόγω της Διόνης.
με είχε προσεγγίσει για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις στα πολλά προβλήματα τα οποία είχε το κορίτσι μας εδώ, αυτά που ξέρετε όλοι. Και έτσι ξεκινήσαμε να δουλεύουμε μαζί και αργότερα η Κατερίνα τελείωσε και τη σχολή και ξεκίνησε αυτό το πολύ σημαντικό έργο το οποίο κάνει τώρα. Οπότε έχουμε μια πολύ καλή σχέση με τα σκυλιά και έτσι όποτε με βλέπουν είναι χαρούμενα και θέλουν να έχουν επαφή μαζί μου. Η Κατερίνα, ορίστε για τον πόθο. Ο πόθος είναι το καλύτερο therapy dog της που υπάρχει, είναι εξαιρετικός. Γελάει, είναι ευτυχισμένο συνέχεια, μόνιμα. Αγόρι μου εσύ. Οφείλω να ομολογήσω εδώ πέρα ότι είχα πάει στο Δημοσθένη για να κάνω, είχα πάρει ο πόθος όταν παιδιά τον βρήκα. Ήταν πάρα πολύ άσχημος. Δηλαδή πραγματικά όμως. Δηλαδή, όχι, όμορφος ήταν. Όσα ζωάκια έχω βρει στον δρόμο, τα βλέπω πανέμορφα. Αυτό ήταν πάρα πολύ άσχημο. Του λέω πρε αγόρι μου τώρα, πού να σε βρω για να σε δώσω υιοθεσία. Και πράγματι βρήκα μια επαγγελματία φωτογράφο και τη λέω: θέλω μια χάρη. Λέω: θέλω να πάμε στο Δημοσθένη πάνω που είναι ωραία η φύση, έχει δέντρα εκεί πέρα, πάρα πολύ ωραία, φανταστικά. Να τον βγάλουμε μερικές καταπληκτικές φωτογραφίες, να τον προωθήσουμε λέω για υιοθεσία. Γιατί δεν μπορώ να κρατήσω τρία ζώα με τίποτα. Λέω: είναι κακάσχημος, αλλά εσύ λέω με το δικό σου λέω, το φακό που του αναδείξει, δηλαδή με την ομορφιά που κρύβει από κάτω. Το βλέπει λοιπόν ο Δημοσθένης, μου λέει: δεν πάει πουθενά αυτός, ξέχασέ το. Λέω: δεν υπάρχει περίπτωση, λέω: δεν τον κρατάω με τίποτα. Μου λέει: δεν πάει. Αυτός θα μείνει εδώ πέρα, λέει: μαζί σου κάνει για τα πάντα. Δηλαδή θυμάμαι τη φράση που μου είπε: ότι κάνει για τα πάντα, έτσι μου είπε. Είναι ένα, δεν ξέρω τώρα. Πάρα, ήταν ένα πάρα πολύ ισορροπημένο κουτάβι. Γιατί εντάξει, και τα δέσποτα περνάνε πάρα πολλά πράγματα, οπότε είναι μερικές φορές αρκετά δύσκολο να βρεις κάποιον που είναι τόσο πολύ ισορροπημένο. Αυτός ήταν εξαιρετικός. Είναι γεννημένος νικητής. Είναι γεννημένος για όλα. Επιβιώνει παντού. Αντέχει. Είναι πάρα πολύ καλό σκύλο. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να γίνει ένα καλό σκύλο θεραπείας. Αλλά απ' την άλλη πρέπει να το προστατεύουμε κιόλας. Οι πολλές φωτογραφίες, να ξέρετε, δεν κάνουν καλό, έτσι. Η προσέγγιση με το κινητό, όλα αυτά τα φλας, θέλει λίγο όριο για τα σκυλιά. Λίγο καμιά φορά το παρακάνουμε. Τι να πω για την Κατερίνα. Η Κατερίνα τα έχει πει όλα μόνη της, με το έργο της, με τα βιβλία της, με την προσπάθεια που κάνει και που συνεχίζει να κάνει και δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει. Σου εύχομαι καλή επιτυχία στο καινούργιο βιβλίο και γενικότερα στο έργο σου, Κατερίνα μου, και ό,τι χρειαστείς, είμαστε κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ήρθε η ώρα να πάρεις την ανθρώπινη υπόσταση. Όπως είδατε λοιπόν, πέταξα τα στάκια του πόθου της αγαπημένης αυτής μουρίτσας και μπήκα ξανά στην πραγματική μου υπόσταση και αναλαμβάνω την ιδιότητά μου ως επιμελήτρια κειμένων. Λοιπόν, για όσους δεν το ξέρουν. Τι διακόπτης. Να πω κάποια πράγματα για σένα, γιατί μιλάμε μετά. Τώρα δεν είσαι ο πόθος. Τώρα δεν είσαι ο πόθος πλέον, μην μπερδεύεσαι. Λοιπόν, η κυρία Έλση Παζολίδου είναι διαχειρίστρια της βιβλιοφιλικής ομάδας στο Facebook Έλσης Εντλίας Books και είναι επιμελήτρια κειμένων. Δίνει το βήμα πάντα σε νέους συγγραφείς, τους στηρίζει με παρουσιάσεις, με βίντεο, με εκδηλώσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναλαμβάνεις ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Βόρειου Ελλάδος. Πρέπει να προσθέσεις και την υποκριτική μου ιδιότητα σήμερα που έκανα πρώτη φορά. Τραγούδι, χορός, και σε ευχαριστούμε για ό,τι επιτελείς στον χώρο του βιβλίου, με όλη σου την προσπάθεια, με νέους συγγραφείς και που είσαι πάντα δίπλα σε ανθρώπους στο πρώτο τους βήμα. Θα ήθελες να μας πεις κάποια λόγια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή. Εγώ η Έλσα λοιπόν γνώρισα την Κατερίνα Παπαποστόλου στο προηγούμενο της βιβλίο, το Δώρο. Το Δώρο είναι ένα παραμύθι για τη ζωή. Με καλούς, με κακούς, με πρίγκιπες, με νεράιδες, με αγάπη, με θάνατο, με ανάσες, με μίσος. Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ για τη μεγάλη επιστροφή της Διόνης. Η Διόνη, κακοποιημένη μέχρι θανάτου, πήρε το φιλί της ζωής από την Κατερίνα. Και αυτό είναι το σημείο που θέλω εγώ να σταθώ περισσότερο. Τι πιστεύετε εσείς, ότι η Κατερίνα είναι άνθρωπος? Διαβάζοντας και το δεύτερο βιβλίο της, και καθώς ενημερώθηκα εκτενέστερα για τις δράσεις της, είπα μέσα μου αποκλείεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι άνθρωπος, είναι ένας άγγελος επί της γης.
Είμαι η μαμά όλων αυτών των ακιδεμόνευτων ψυχών που με πονεμένο σώμα αλλά και ψυχή, γιατί έχουν ψυχή τα ζώα, για όποιον πιστεύει το αντίθετο, σήκωσε στους ώμους της όλα αυτά τα βασανιστήρια και τα έκανε για μας μαθήματα ζωής. Μπήκε μέσα σε πολλά σχολεία μαζί με τα αγαπημένα της παιδιά, τη Διόνη, τον Πόφο και τον Άξελ και μετέδωσε σε μαθητές την αγάπη για τα ζώα. Έσπηρε τη φιλοζωική συνείδηση, τον εθελοντισμό, τη συνεργασία με μία και μοναδική προσδοκία. Να μπει επιτέλους ένα τέλος σε όλα αυτά τα εγκλήματα που γίνονται σε βάρος των ζώων. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι γι' αυτό. Μας αφορά όλους. Μέσα από το καινούριο της βιβλίο μας αποδεικνύει ότι ο κόσμος του παραμυθιού υπάρχει, είναι υπαρκτός. Είναι μια πραγματικότητα που εμείς οι άνθρωποι, αν θέλουμε, γιατί μπορούμε, αν θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι και τα δημιουργήματά μας, τα παιδιά μας δηλαδή, να ξεδιπλώσουμε το συναίσθημά τους και όχι τη βία και το μίσος, να τα σπρώξουμε προς τον κόσμο των ζώων. Εμείς οι λεγόμενοι, δηλαδή οι μεγάλοι ενήλικες άνθρωποι, είμαστε υπεύθυνοι για μια καλύτερη ζωή των παιδιών μας. Ας πιάσουμε λοιπόν δουλειά, παιδιά, δεν μπορώ. Πού να πάω, συγγνώμη δηλαδή. Να πάω από εδώ, Μάξι. Λοιπόν, ας πιάσουμε λοιπόν δουλειά, έστω και από σήμερα, γιατί ποτέ δεν είναι αργά. Δεν είναι ποτέ αργά να μάθεις να ονειρεύεσαι και να αγαπάς. Κατερίνα μου, εγώ εδώ, έστω και από όθος. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν από μένα. Έπεσα πάνω σε μια πάρα πολύ όρημη γραφή. Που μου έδωσε. Ναι, θα σε κρίνω. Που μου έδωσε να καταλάβω ότι είσαι η ανάσα για πολλά ζώα. Σα δείχνω το βιβλίο, δεν μου απαντάτε άμεσα, αν σα αρέσει. Δεν μ' άρεσε καθόλου, ρε παιδιά, το βιβλίο, τι είπα, δεν θέλει να πω. Λοιπόν, μου έδωσε να καταλάβω ότι είσαι η ανάσα για πάρα πολλά ζώα. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλή συνέχεια από καρδιά. Θέλω να παρουσιάσω κι εγώ έναν άνθρωπο. Έλα τον ήξερα να πουλήσω που σου κάνει να θέλω να παρουσιάσω τον Παντελήτο τον Παλίδη. Ο Παντελήτος, όπως προείπα, είναι εκπαιδευτικός και ιδιοκτήτης μιας όμορφης κυλίτσας της Λούση. Όπως καταλάβατε λοιπόν, αγαπάει πάρα πολύ τα ζώα. Γι' αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα από τη συμμετοχή του ως εθελοντής στις ζωές. Το ξέρατε. Το μάθατε, όπως λέμε στην ομάδα. Λοιπόν, μια άλλη όμως μεγάλη του αγάπη είναι τα βιβλία, τα οποία είναι και η αιτία που γνωριστήκαμε μεταξύ μας. Είναι ένας μεγάλος βιβλιοφίλος, είναι ένας εξαιρετικός ακροατής και θαυμαστής της γνώσης. Θα ήθελα να του δώσουμε το λόγο λοιπόν, να μας μιλήσει για το βιβλίο της Κατερίνας, να μας ανοίξει στη σφαντελή την καρδιά σου και να μας πεις με ξεκάθαρα λόγια όπως κάνεις πάντα. Τι είναι αυτό που η μεγάλη επιστροφή σου μετέδωσε μέσα σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγκινείς. Σου είπα αυτό το μάτι στο βράδυ της παρουσίασης. Κάτι μ' άρεσε κάτι από αυτό που τα έλεγες. Δεν έχεις εμπιστοσύνη. Ωραία, άρα. Αυτό θέλεις αυτή. Λοιπόν, με πληρώνεις μετά όμως. Εντάξει. Το νέο πόνημα της Κατερίνας Χωμοκοστόλου είναι ένας οδηγός αγάπης και αφύπνισης, γεμάτος από χρώματα, μουσική και εικόνες. Ένα βιβλίο με δύο όψεις που τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του είναι η χαρά, η αισιοδοξία και η ελπίδα. Η διάρκεια αναλλαγή της μαγείας με το ρεαλισμό που πρωτοστατούν σε κάθε σελίδα βοηθούν τον αναγνώστη να αντιληφθεί ότι πλέον μιλάμε για την απαρχή μιας νέας εποχής. Με κεντρικό πυρήνα της την ισότητα των δικαιωμάτων. Για να είναι εφικτή όμως αυτή η αλλαγή, επιβάλλεται να δούμε αλλαγές πρώτα στο ίδιο μας τον εαυτό. Και για να αλλάξουμε, πρέπει πρωτίστως να αφήσουμε κατά μέρος τον άσκοπο ύπτο και τα μεγάλα λόγια και να σπαστούμε τη συμπόνια και τις ουσιώδεις πράξεις, με γνώμονα τις ηθικές μας αξίες. Επιπλέον, όταν δεν σταματάμε να κυνηγάμε τα όνειρά μας και όταν συνειδητοποιούμε ότι όλοι και όλα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, η πίστη στα θαύματα φαντάζει πραγματοποιήσιμη. Ένα πολυεπίπεδο και διδακτικό ανάγνωσμα που δεν διστάζει να θίξει και έννοια κοινωνικά ζητήματα, όπως η ιατρική περίθαλψη, η καταναγκαστική εργασία, η ισότιμη εκπαίδευση, ο σεβασμός προς το περιβάλλον,
ο σχολικός εμφωτισμός και πολλά άλλα. Θεωρώ πως κάθε άνθρωπος ανεξαιρέτως χρειάζεται αργά ή γρήγορα να καταποτίσει τη φιλαρέσκεια, τη ματαιοδοξία του και τη μανία του για το εύκολο κέρδος. Γιατί όλα αυτά προκύπτουν από αναχρονιστικούς θεσμούς, όπως το κυνήγι, τα θαλάσσια πάρκα, οι ταυρομαχίες και οι ζωολογικοί κίνδυνοι. Αναφίβολη ανιδιοτέλεια και η ενσυναίσθηση προάγουν την παιδεία και τον πολιτισμό μας και μας φέρνουν όλο και πιο κοντά σε ένα ελπιδοφόρο αύριο. Μια όμορφη και επαναστατική ιστορία, διαμφισμένη από πάντα επίκαιρες οικολογικές ανησυχίες, που καταρρύπτει κάθε έννοια βίας, νήσους, κρατισμού και αγκαλιάζει απλόχερα κάθε τι το διαφορετικό. Κατερίνα μου, σε ευχαριστούμε θερμά που για άλλη μια φορά μας πήρες από το χέρι και μας προέτρεψες να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Λοιπόν, τώρα είναι ώρα να προλογήσω την κυρία Εύφη Καραγιάννη, η οποία είναι επιχειρηματίας και ιδιοκτήτρια της δημοσιογραφικής και ενημερωτικής ηλεκτρονικής εφημερίδας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αλεξάνδρεια Άμμο, που είναι και η χορηγός της βραδιάς. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας απόψε. Να μας μιλήσει για την Κατερίνα και για το βιβλίο. Λοιπόν, χήμερο δεν τη λες. Τη φώνα Κατερίνα, τη λες. Γιατί εγώ έχω καθημερινή τριβή μαζί της. Και πρέπει να πούμε δύο λόγια για αυτή, για να τη γνωρίσουμε καλύτερα και να ξέρουμε γενικά ό,τι αφορά τη συγγραφέα μας. Δυστυχώς. Η Κατερίνα γεννημένη στην Αλεξάνδρεια Μαθίας, σε μια οικογένεια πλημμυρισμένη από αισθήματα αλληλεγγύης και αγάπη, σε ένα μέρος όμως που δεν ευνοούσε τα μεγάλα σχέδιά της. Η αποτύπωση στο χαρτί των σκέψεών της και των σχεδίων της ήταν μονόδρομος. Ονειρευόταν και έγραφε. Έγραφε και ονειρευόταν. Και μονίμως καλλιτεχνούσε. Άλλοτε στο χαρτί, άλλοτε στο πυλό, άλλοτε με υφάσματα, με κοχύλια και άλλοτε με ξύλα που ξέβραζε κατά γάλανη θάλασσα. Πάνω σε πίνακες ζωγραφικής αποτύπωνε άλλοτε με χρώματα και άλλοτε ασπρόμαυρα πολλές από τις κρυφές σκέψεις της. 4 ετών και ξεφύλιζε βιβλία έχοντας αγκαλιά ήδη το πρώτο της σκύλο. Γεννημένη από έναν μπαμπά που τον έχασε στα 8 της, μα που ως δήμαρχος για πάρα πολλά χρόνια τον ακολουθούσε μονίμως από δίπλα του ο πρώην αδέσποστος σκύλος τους. Παντού μαζί. Γεννημένη από μια μαμά που μπορεί να έφυγε και εκείνη νωρίς, μα ακόμη μας ακολουθούν οι ιστορίες για εκείνη και τις γεμάτες καλοσύνη πράξεις της σε όλους όσους είχαν ανάγκη. Στη ζωή της Κατερίνας, λοιπόν, ακολούθησαν πάρα πολλοί άλλοι σκύλοι, μαζί με όσα άλλα ζώα διέσωζε και τα πήγαινε στο σπίτι τους. Στα 5 της χρόνια, λοιπόν, ξεκίνησε το μπαλέτο, την ενόργανη, το βόλεϊ και το πιάνο, για να αποκτήσει, όπως έλεγαν οι γονείς της, τη λεγόμενη αυτοσυγκράτηση στον παρορμητικό τότε χαρακτήρα της. Δεν το πέτυχαν, Κατερίνα. Ώσπου στα 17 της χρόνια, ένιωσε πως αυτοί οι χώροι δεν της ταιριάζουν καθόλου. Και έτσι δεν ξαναχόρεψε και δεν ξαναέπαιξε πιάνο σχεδόν ποτέ. Ενώ γυμναζόταν ασταμάτητα μέχρι και τα 35 της, που αποφάσισε να μάθει καράτε. Όνειρό της από παιδί να γίνει κτηνίατρος, σχεδιάστρια μόδας και έπειτα εισαγγελέας και αργότερα δημοσιογράφος, συγγραφέας και στιχουργός και να απομονωθεί σε ένα νησί άγονης γραμμής, για να περάσει τελικά από τους πρώτους στο παιδαγωγικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και να βρεθεί κάποτε σε ένα απομακρυσμένο χωριό των Χανίων δασκάλα, γνωρίζοντας ήδη να κάνει μαριονέτες, άριστα υπολογιστές, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, για να μάθει εκεί και ισπανικά. Και ήδη αρκετά καλά τη γλώσσα των σκύλων. Εκεί έμαθε την τέχνη της κεραμικής, την κατασκευή κούκλων θεάτρου, ενώ μια σχολή καλλιτεχνών άνοιξε τις πόρτες της διάπλατα για να τη μοιήσει και σε άλλους χώρους τεχνών, κρατώντας στα χέρια όλες τις καλλιτεχνικές ανησυχίες, μα και ένα μεγάλο όραμα να αλλάξει τον κόσμο, βρέθηκε λίγα χρόνια μετά δασκάλα στην αστυπάλειά της, σε ένα σπίτι πάνω στη θάλασσα. Κάνοντας τότε παράλληλα ταξίδια για το μεταπτυχιακό της, άφησε στην άκρη για αρκετό καιρό τη συγγραφή. Νόμιζε πως είχε τελειώσει μαζί της.
Γιατί μόλις τότε την απορρόφησε απόλυτα ο χώρος του χειροποίητου κοσμήματος και οι νεραϊδόκουκλες. Για να επιστρέψει δύο χρόνια μετά στον τόπο της, να πατρευτεί με τον Δημήτρη, να ανοίξω ένα παραμυθένιο βιβλιοπωλείο και να κάνω μια παύση από όλα για αρκετά χρόνια και έτσι να αλλάξει ξαφνικά η ζωή της. Όταν το 2011 βρήκε έτοιμο θάνατο τη Διόνη, έπιασε στα χέρια της ξανά το μολύβι, αποτυπώνοντας τις νύχτες όλα τα καλά κρυμμένα συναισθήματα στο χαρτί. Ενώ όταν το 2013 βρήκε τον Άξελ και τον Πόθο, ξεκίνησε σπουδές εκπαιδεύτρια σκύλων στην Κίναγκον, ένα ακόμη μεταπτυχιακό σχετικό με την εκπαίδευση, άρχισε να αρθρογραφεί και πάλι, δημιούργησε τις ζωές, ανέλαβε αρχισυνταξίες περιοδικών και διάβαζε κατάπαυστα μέχρι να μάθει άριστα τη γλώσσα των σκύλων. Ξεκίνησε λοιπόν να εξειδικεύεται στην ειδική αγωγή και να σπουδάσει στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ζωοθεραπείας στη Λιόν. Για να πιστοποιηθεί σε λίγο καιρό ως εκπαιδευτικός, ζωοθεραπεύτρια και ιδιώνητης ως σκύλος εκπαιδευτικής διαμεσολάβησης. Ένα βιβλίο και ένα τραγούδι δικό της ζητούσε, λέει, από παιδί και τα έχει σήμερα και τα δύο. Και πώς ακόμη παραπάνω. Αν μπορούσε μια μέρα να συγκεντρώσει μπροστά της όλα μαζί τα παραπάνω από τα 300.000 παιδιά που έχει μέχρι σήμερα συναντήσει, θα τους φώναζε με όλη τη δύναμή της. Αξίζεις αυτό που πιστεύεις εσύ και όχι ότι πιστεύουν οι άλλοι. Γιατί στο τέλος θα σε κάνουν να πιστέψεις ότι δεν αξίζεις τίποτα. Γι' αυτό μη σταματάς να κυνηγάς ποτέ τα μεγάλα όνειρά σου. Φόρα την αγάπη στα πόδια και προχώρα. Και τώρα να δικαιολογήσω λίγο την παρουσία μου στο πάνελ. Είμαι φίλη καρδιάς της χαρισματικής και ανεξάντλητης Κατερίνας Παπαποστόλου. Και η πρώτη που μοιράστηκε η Κατερίνα το όνειρό της για τις ζωές. Επίσης, αν νιώθω μια φορά περήφανη για την Κατερίνα και για τις ζωές, νιώθω διπλά περήφανη και συγκινημένη γιατί την παρακίνησα να αρχίσει να αρθρογραφεί. Και κάπως έτσι πιστεύω ότι άρχισαν όλα. Την Κατερίνα τη γνώρισα, θεωρώ, καρμικά όταν έφυγε η μαμά της. Νομίζω ότι προκύψαμε η μία στη ζωή της άλλης ως δώρο. Θεωρώ ότι είναι μια ιδιαίτερη ψυχή, ένας δικός μου άνθρωπος, για τον οποίο η συγγραφή είναι μια εσωτερική υπόθεση. Όπως έλεγε ο Hemingway, κάθεσε μπροστά στη γραφομηχανή και αιμορραγείς. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω, γνωρίζοντας κάθε πτυχή της πορείας της, ότι τίποτα δεν της χαρίστηκε, αλλά αντίθετα πέρασε από 40 κύματα, προσφέροντας και δημιουργώντας τα πάντα με πολύ κόπο και αγώνα και υπερβηγώντας συνεχώς τα εμπόδια που παρουσιάζονταν στον δρόμο της. Η Κατερίνα δεν αγαπά μόνο τα ζώα. Αγαπά όλα τα πλάσματα που έχουν ανάγκη. Έχει ψυχικά αποθέματα ανεξάντλητα, έχει πίστη, υπομονή, επιμονή και γνώση. Προσήλωση στο στόχο και απίστευτη δύναμη, γιατί είναι εύκολο να ενημερώσεις ανθρώπους για το έργο σου. Το δύσκολο είναι να τους εμπνεύσεις με αυτό, να θέλουν και εκείνοι να γίνουν μέρος του. Να σταθούν δίπλα σου και να πάψεις και εσύ να νιώθεις πως παλεύεις μόνος. Αυτό η Κατερίνα το έχει καταφέρει. Είμαι πολύ περήφανη για την ακτιβίστρια πεισματάρα, χαρισματική φίλη μου Κατερίνα Παπαποστόλου, η οποία απολαμβάνει το θαυμασμό μου και την απέραντη αγάπη μου. Να ευχηθώ η Κατερίνα Παπαποστόλου να έχει 7 ζωές για να υλοποιήσει όλα τα επόμενα καινοτόμα σχέδιά της, αλλάζοντας τον κόσμο. Καλοτάξτε το βιβλίο, Κατερίνα. Όχι άλλη, φτάνει. Να πω δύο λόγια για την Κατερίνα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή και χαρά να αποκαλώ την Κατερίνα φίλη καρδιάς πλέον, μετά την γνωριμία μας πριν από 2 χρόνια περίπου. Μας ενώνει κοινή μας αγάπη για τα ζώα, για το διάβασμα, για τα ταξίδια. Είναι ένας άνθρωπος πρόσχαρος, γεμάτος θετική ενέργεια και όρεξη για τη ζωή. Νομίζω ότι δεν γράφει απλά βιβλία, δεν διδάσκει μαθητές στο δημοτικό σχολείο τις συμμαθητές που βρίσκεται. Νομίζω ότι όλα αυτά που κάνει, πέρα από το ότι είναι αηκίνητη, θα σε χαρακτηρίζει ότι επιτελείς κοινωνικό έργο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, χωρίς να υπερβάλλω, ότι προσπαθεί να γαλουχίσει παιδικές ψυχές και να προάγει τη ζωοφιλία σύμφωνα με τα πρότυπα τα δικά της και κατά συνέπεια του έργου της. Όταν πρωτοδιάβασα το δώρο της Διόνυσης, το πρώτο βιβλίο της, ακόμα δεν την γνώριζα, μπήκε μέσα στην καρδιά μου.
ήρθα σε επικοινωνία μαζί της. Είναι μεγάλη τιμή μου που πλέον θεωρεί φίλο της και συνεργάτη της σε πολλά πράγματα. Είναι μεγάλη χαρά να είμαι εθελοντής στις ζωές. Δείχνω κι εγώ με αυτόν τον τρόπο την προσφορά μου και την αγάπη μου και κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για δράσεις που αφορούν τους τετράποδους φίλους μας. Και πλέον εντάξει, απόψε είναι η βραδιά σου, όμως εκεί θα ακόμα μια φορά να μοτάξει με το πλοίο σου. Θα είσαι γερή να μας μαγεύεις και να μας οδηγείς σε όμορφα μονοπάτια. Ο λόγος στην Κατερίνα. Ξαναχώρησε. Με μετρό, όχι θα μιλήσω το πρόγραμμα. Πρέπει να δώσω το λόγο. Θέλω να ακούσω το πρόγραμμα, μαμά. Όχι, θα περιμένω. Θέλω να δώσω το λόγο. Τώρα είναι δίπλα μας το Γιάννης Οκουνιάνης, που υπάρχει εδώ να μιλήσει. Διότι όταν πήγα στην Ξάνθη να κάνω παρουσίαση του βιβλίου, δεν τον ήξερα, δεν τον γνώρισα. Και πραγματικά ήταν από τις πιο συγκινητικές παρουσιάσεις που είχαν γίνει και με συγκίνησε πολύ ο τρόπος. Ήταν συντονιστής. Ήταν στη θέση σου δηλαδή. Αν δεν πρέπει να μιλήσει ο άνθρωπος. Καλά, θα δούμε και πώς με κρίνει. Σωστό και αυτό. Θα ήθελα τη γνώμη. Σωστό. Άρα θα πει δύο λόγια. Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Δεν ήταν να κάνω τώρα. Ήταν βραδιά σου εσύ και τον φίλο σου. Ελπίζω να συγκαταλέγουμε και εγώ σε αυτούς πλέον. Όταν πριν από 1,5 χρόνο περίπου είχα πάρει την πρόσκληση για την Ξάνθη για να παρουσιάσουμε εκεί το βιβλίο σου, που όντως δεν σε γνώριζα. Η Λουλουδιά ήταν τους αδέσποτες φίλους Ξάνθης που μου ζήτησε να κάνω την παρουσίαση. Πήρα στα χέρια μου το βιβλίο που μου ταχυδρόμησες και η πρώτη εικόνα βεβαίως του εξωφύλου ήταν συγκλονιστική για μένα. Στη συνέχεια έμαθα μέσα από το βιβλίο ότι η Διόνη δεν βλέπει από το ένα μάτι λόγω αυτών που πέρασε και κατάλαβα τότε και τη σημασία του εξωφύλου που το μισό πρόσωπο είναι το δικό σου και το άλλο μισό είναι της Διόνης, το μισό πρόσωπο είναι το μάτι που της λείπει. Τώρα τι να πω από εκεί πέρα, ήταν μια μεγάλη εμπειρία για μένα αυτή που βίωσε στη Ξάνθη, γιατί είδα ανθρώπους για τους οποίους ακούμε, βλέπουμε στον δρόμο, αλλά αλλιώς είναι να βλέπεις από μέσα. Γνώρισα εσένα, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει βίωμα του, είναι το έργο ζωής του αυτό το πράγμα και αυτό μόνο απαιτεί απόλυτο σεβασμό από όλους μας. Εγώ ως συνεπλεγμένος στο Δήμο Θεσσαλονίκης θα είναι νομίζω ανόητο να πω ότι θα μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ πίσω ο Δήμος Θεσσαλονίκης στα θέματα των αδεσπότων, ακιδεμόνευτων, πολύ πιο σωστή τοποθέτηση αυτή, ορολογία. Και βεβαίως δεν μπορεί να κάνει τίποτα και ένας Δήμος μόνο μέσα για αυτό το θέμα σε ένα μεγάλο συγκρότημα προδομικό, αν δεν υπάρχει συντονισμός από όλους τους Δήμους με ένα κοινό πρόγραμμα. Αυτό που είδα στην Ξάνθη με τον αντιδήμαρχο, εκεί δεν θυμάμαι το όνομά του κύριο εκεί, με το θέμα των υιοθεσιών μέσω από την ιστοσελίδα είναι πάρα πολύ όμορφο και πετυχημένο, αλλά σίγουρα χρειάζεται ένας μεγαλύτερος συντονισμός με τις κληρώσεις, με επανατοποθέτηση των ζώων αυτών στο φυσικό τους περιβάλλον, εκεί που μεγάλωσαν και απέκτησαν τις εμπειρίες τους και βεβαίως όπου μπορεί να γίνουν υιοθεσίες, να τις προβάλλουμε και να τις προωθήσουμε. Αυτό όμως που χρειάζεται πάνω απ' όλα είναι αυτό που ανέφερε και η κυρία Αντοπούλου προηγουμένως, ότι η παιδεία μέσα σε προγράμματα του Δήμου να αξιοποιηθεί, να αξιοποιηθούν άνθρωποι σαν και εσένα και τους συνεργάτες σου, ώστε να αποκτήσουν και μια άλλη δυνατότητα τα παιδιά και νέοι άνθρωποι να μάθουν για το τι κάνετε και το πώς πρέπει να σκεφτόμαστε. Καλή δύναμη σου εύχομαι σε εσένα και σε όσους σε στηρίζουν και στον σύζυγό σου και όλους, προκειμένου να κάνετε ό,τι μπορείτε περισσότερο για μια πιο ανθρώπινη κοινωνία και μια πιο αλληλέγγυα θα λέγαμε, γιατί αυτά όλα και οδηγούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όμως που έχετε έρθει εδώ. Είναι πολύ σημαντικό το ότι είμαστε, αυτό που είπε και η Μαρία, δηλαδή την Γιαννοπούλου, ότι είμαστε πραγματικά πάρα πολύ. Αυτό το βιβλίο θέλω να πω ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο ήταν ένα στίχημα με τον εαυτό μου για το να τα καταφέρω. Όταν υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που μου λέγανε δεν θα τα καταφέρεις,
δεν μπορείς να το κάνεις και μου βάζουν γενικά όταν τα εμπόδια το ένα πίσω από το άλλο. Κατάφερα λοιπόν, τα ξεπέρασα θεωρώ τα εμπόδια αφού το βιβλίο τελικά βγήκε. Έχοντας δίπλα μου πάρα πολύ σημαντικούς ανθρώπους που με στήριξαν σε αυτό. Είναι λοιπόν ένα βιβλίο το οποίο τα πιο πολλά τα είπαν όλοι οι ομιλητές και τους ευχαριστώ επίσης που ήταν εδώ πέρα δίπλα μου και με στηρίζουν. Το οποίο ναι, μεν λένε ότι είναι συνέχεια το δώρο, εγώ δεν το τοποθετήσω συνέχεια το δώρο, το τοποθετήσω ότι μάλλον το δώρο είναι κάπου στη μέση από το βιβλίο αυτό. Δηλαδή που πρέπει κάποιος να ξεκινήσει να διαβάζει το βιβλίο αυτό, να διαβάσει το δώρο μετά για τη ζωή της Διόνυσης και μετά να συνεχίσει να διαβάζει το βιβλίο. Είναι τοποθετημένο βασικά στον Μεσαίωνα, γιατί είναι μια εποχή που υπήρχαν πάρα πολλές κακοποιήσεις στα ζώα τότε. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι ζούμε και σήμερα μεσαιωνικές καταστάσεις με τα ζώα. Το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι τα ζώα δεν υποφέρουν, γιατί δεν έχουν ψυχή, δεν νιώθουν, δεν αισθάνονται. Δηλαδή αυτά που λέγανε κάποιοι φιλόσοφοι κάποτε για τα ζώα τα οποία λειτουργούν ως μηχανές, συνεχίζουν δυστυχώς να υφίστανται μέχρι σήμερα. Είναι λοιπόν ένα βιβλίο το οποίο προσπαθεί με έναν πολύ ωραίο τρόπο παραμυθένιο να μεταφέρει όλη αυτή την πληροφορία, όλα αυτά τα δεινά τα οποία υφίστανται οι άνθρωποι, υφίστανται τα ζώα από τους ανθρώπους. Ξέρετε, πολλές φορές αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργείται και η μεγαλύτερη λαθασμένη αντίληψη που έχουμε για τα ζώα είναι γιατί πολλές φορές δεν βλέπουμε αυτό το οποίο συμβαίνει στα ζώα. Δηλαδή, λένε πολλοί ότι θα φορέσω για παράδειγμα τη μάσκαρα, αλλά δεν ήμουν εγώ αυτός ο οποίος κακοποίησα το κουνέλι για παράδειγμα μέχρι θανάτου για να το φορέσω. Ή θα φορέσω για παράδειγμα τη γούνα, αλλά δεν ήμουν εγώ αυτή η οποία κακοποίησα το μάσκαρα για να φορέσω τη γούνα επάνω μου και ούτω καθεξής. Είναι λοιπόν ένα βιβλίο το οποίο δίνει πραγματικά με έναν πολύ ωραίο τρόπο αυτά όλα τα οποία μας συμβαίνουν σήμερα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο θέλω να σας πω ήταν λίγο γράψε σβήσε, δηλαδή εκεί που έγραφα και έλεγα όπα, τα λες πάρα πολύ επαναστατικά, τα έσβηνα και έγραφα με λίγο πιο ήρεμο τρόπο. Εκεί που έγραφα με πιο ήρεμο τρόπο έλεγα τόσα χρόνια με ήρεμο τρόπο, τα λες, πες τα λίγο πιο επαναστατικά. Τα ξαναέσβηνα λοιπόν και τα ξαναέγραφα. Τελικά θεωρώ ότι ήταν ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ σημαντικό. Ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους ανθρώπους που το επιμελήθηκαν. Είναι και η Μαρία Κουσταλιεράκη εδώ ανάμεσά μας. Θα πει δύο λόγια. Όχι, ούτε μία κουβέντα. Δεν μπορώ να το πιστέψω, γιατί πρέπει να σχολιάσεις τους διαλόγους του πόθου, μόλις τους αντίκρισες. Η Μαρία λοιπόν έκανε την τυπογραφική λεγόμενη επιμέλεια, αλλά και την επιμέλεια κιόλας. Και είδε το κείμενο, το αγκάλιασε με πολύ μεγάλο σεβασμό, με έναν τρόμο. Όταν είδε τους διαλόγους στο κατεβατό του πόθου, που με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει Κατερινάκη μου, σ' αγαπώ, ωραίο το βιβλίο, θα ξεκινήσω να στο διορθώνω, αλλά. Λοιπόν, έχεις μια παύλα εκεί που ξεκινάει η σελίδα και κατεβαίνει και δεν έχει άλλη παύλα. Οπότε επειδή θεωρώ ότι είναι λάθος αυτό το οποίο έχεις γράψει, σου ξέφυγε, πάρ' το λίγο πίσω και να το ξαναδιορθώσεις και να μου το στείλεις. Λέω, όχι, διάβασε το βιβλίο πρώτα και μετά θα μου κρίνεις την πάμπλα που ξεκινάει επάνω και δεν τελειώνει ποτέ. Άρα πρέπει να πεις μια κουβέντα μόνο και μόνο για αυτό το πράγμα. Μην το πάρει ο κόσμος και το μάξι. Και πει ότι τι είναι αυτά τα πράγματα που έχει την πάμπλα επάνω και δεν τελειώνει ποτέ. Είναι στο σημείο... Ακούγεις, ναι. Το παραλήρημα του πόθου. Το παραλήρημα. Παραλήρημα, ναι. Παραλήρημα. Δεν το φανταζόμουν σαν μέρος. Έλα, άνετα να μην το κόπω τώρα να έρθεις, έλα. Να πάρεις μικρόφωνο, ένα λεπτάκι. Το λες με πολύ ωραία λέξη παραλήρημα. Παραλήρημα. Αναρωτιέται ο κόσμος αν αυτές οι εικόνες που βάζω στο διαδίκτυο αν ισχύουν. Όλη μέρα παιδιά μιλάει, λέει τα δικά του. Να ξέρετε, δεν είναι Photoshop προϊόν. Το ξέρετε αυτό. Στο σημείο λοιπόν εκείνο όπου ο πόθος αρχίζει και μιλάει κατάπαυστα, μου θύμισε τα παιδιά μου, έχω τρία παιδιά, όταν ήταν μικρά. Φανταστείτε λοιπόν ένα παιδάκι γύρω σε 4-5 που έχει σπάσει να δείξει μια κοινωνική εκδήλωση, ξέρω εγώ σε μια θεία ή δεν ξέρω τι. Πεινάει και έρχεται συνέχεια και σου τραβάει από το πόδι και μαμά πεινάω και δεν έχει καμία συνέστηση του χώρου και του χρόνου. Έτσι ένα παραλήρημα. Στην αρχή όταν το είδα, φρίκα και λέω Κατερινιό, ξέρεις εγώ πάντα λέω αλήθειες, αυτό δεν μπορεί να βγει έτσι. Δεν μπορεί να έχει μία τελεία μετά από τρεις σελίδες. Ένα λεπτό, λίγο και
λοιπόν να διορθώσω εγώ το κείμενο της Κατερίνας και να βάλω τους πάρνες και τα κόμματα που είχαμε τελείως που σχεδιόταν. Το άφησα αυτούς και προσθέσαμε άλλη μια σελίδα. Λέω, αφού κατάλαβα πάνω τι ήθελα να πεις εκείνο σημείο, αλλά πρέπει να το ενισχύσουμε. Και προσθέσαμε άλλες δύο σελίδες τηλεφωνικά, που είχαμε κυριολεκτικά καθορθεί από τα γέλια. Έλεγε μία, έλεγε η άλλη. Τέλος πάντων, θα διαβάσει και καταλάβω. Το μόνο που θέλω να πω για την Κατερίνα είναι ότι είναι από τους ανθρώπους που έχουν γεννηθεί για να αφήσουν το αποτύπωμά τους όπως είναι. Γιατί οι περισσότεροι από εμάς νομίζω θα ήρθαμε, ζήσαμε, θα πεθάνουμε και δεν θα μας τα πούμε σε επόμενα χρόνια. Θα πεθάνουμε και τελευταίως να ζήσει γεννής. Η Κατερίνα γεννήθηκε για να αφήσει κάτι πολύ σημαντικό και χαίρομαι πάρα πολύ. Όλους όσους είστε εδώ πέρα. Υπάρχει ένας κύριος εκεί πέρα πίσω, ζωμάλης, είναι ταπεινός, αλλά είναι η αιτία πραγματικά που έχει γραφτεί αυτό το βιβλίο, είναι ο διευθυντής μου στο σχολείο, ο οποίος, ξέρετε, εμείς είμαστε εκπαιδευτικοί. Χειροκρότημα, παιδιά! Θα πεις τίποτα, δεν το πιστεύω. Τίποτα, τίποτα. Το που είναι ότι πραγματικά εμείς είμαστε εκπαιδευτικοί, που κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα, αν δεν είχαμε τη στήριξη των διευθυντών μας, δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σίγουρα όταν βγούμε παραπέρα. Πρέπει να ομολογήσω ότι έχω μια τάξη που είναι βαμμένη χρώμα, με χρώμα μοβ, αυτό πρέπει να το ομολογήσω, σε ένα πολύ δύσκολο χωριό, οφείλω να σας πω. Όταν εγώ πήγα το 2008 στο χωριό αυτό, ερχόταν οι μαμάδες με τα σκουπόξυλα και χτυπούσαν τα παράθυρα, χωρίς να νοιάζονται αν σπάσουν τα παράθυρα και πέσουν τα γυαλιά μέσα. Γιατί τολμήσαμε για πρώτη φορά με εντολή προϊσταμένο να κλειδώσουμε την πόρτα. Όπου είχαν συνηθίσει να μπαίνουν μέσα στο σχολείο μια μέρα που είχα πρώτη δημοτικού και μπαίνει μια μαμά μέσα και κάθεται στην τάξη. Τη κοιτάω, τη λέω καλημέρα σα. Καλημέρα μου λέει. Μην αγχώνεστε, μου λέει στεναχωριέστε, συνεχίστε εσείς. Λέω, τι θέλετε, θέλετε κάτι. Όχι, μου λέει τίποτα. Μου λέει εδώ, λέει, μια χαρά, λέει, θα καθίσω μαζί σα. Λέω, τι ακριβώ να κάνετε. Τίποτα μου λέει η κορίτσι μου, δεν το πρόβλημά σου. Λέει, συνέχισε, μου λέει, δεν σε πειράζω, δεν σε ενοχλώ. Λέω, ναι, χρειάζεστε κάτι. Όχι, μου λέει. Να καθίσω μαζί σα, ποιο είναι το πρόβλημα. Θέλω να πω ότι ήταν μαθημένες να τελειώνουν το φαγητό δηλαδή και να έρχονται στο σχολείο 11 η ώρα, 11.30, ό,τι ώρα δηλαδή τέλος πάντων τους βόλευε. Οπότε προσπάθησα να τους βάλω σε ένα πρόγραμμα. Όταν δεν τους είπα για πρώτη φορά ότι θα φέρω σκύλο στην τάξη, εννοείται ότι με κοιτούσαν σαν να ήμουν η γραφική του χωριού, ότι ήμουν καλά στα μυαλά μου. Γενικότερα, εμένα στο εκπαιδευτικό σύστημα, όταν το ξεκίνησα όλο αυτό, όλοι θεωρούσαν ότι δεν ήμουν καλά στα μυαλά μου. Όταν πήγα λοιπόν και ξεκίνησα ως εκπαιδευτικό στα Χανιά, όπου η πρώτη εικόνα που συνάντησα εκεί ήταν δύο παιδιά έκτης δημοτικού να με φωνάζουν για να μου δείξουν μια γάτα την οποία την είχαν σκοτώσει και την είχαν κρεμάσει στο δέντρο και να μου πούνε «Κυρία, αυτό κάνουμε κάθε απόγευμα, ωραία, πολύ ωραίο, ε!» Οπότε εκείνη τη στιγμή είναι μια ερώτηση που μου κάνουν πάντα, αυτό με ρωτήσανε και σήμερα σε μια κομπή στο ραδιόφωνο, τι κάνεις όταν τα παιδιά σου λένε κάτι άσχημο. Και όλο θέλω να ξέρετε ότι τα παιδιά συνήθως λένε κάτι άσχημο. Δηλαδή, αν πας στην επαρχία, θα σου πει ένας μαθητής, κυρία, εχθές πήγαμε με τον παπά και σκοτώσαμε το κυνηγόσκυλο γιατί δεν δούλευε, ή εχθές πήγαμε και πετάξαμε τα κουτάκια στο ποτάμι. Αυτό λοιπόν που λέω στους εθελοντές μου, πολλές φορές γελάμε για την Ευδοκία, και μου λέει Ευδοκία, θέλω και εγώ να συμμετέχω εθελοντικά σε όλο αυτό, στις ζωές, τι να κάνω, στο τι να κάνεις, λέω, την καλύτερη δουλειά. Θα περνάς, λέω, από ψυχολογικά τεστ, λέω, τους εθελοντές, είναι καλά, μπορούν να μπουν στα σχολεία πραγματικά, τώρα πέρα από την πλάκα και το χαβαλέ που κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να μπεις μέσα στα σχολεία και να έχεις την ψυχραιμία να αντιμετωπίσεις όλες αυτές τις ιδέες και τις αντιλήψεις των παιδιών που κουβαλάνε από το σπίτι τους και τις φέρνουν στο σχολείο. Αλλά και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. Θα πρέπει να σας πω λίγο με στατιστικά να μιλήσω, ότι θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, για να μιλήσω για τον ομό Ημαθίας καλύτερα, που είμαι δασκάλα, δεν υπάρχει κανένας εκπαιδευτικός ο οποίος να εκπονεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα φιλοζωίας συγκεκριμένα. Και επίσης θα πρέπει να σας πω ότι η μοναδική που αποφάσισα να εκπονήσω κάποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα φιλοζωίας εγώ, εννοώ να εκπονήσω τι εννοώ εγώ, μονίμως εκπονώ εκπαιδευτικά προγράμματα και 2 και 3 και 4 μέσα στην χρονιά γιατί δουλεύω με τα παιδιά πάρα πολύ. Όταν λοιπόν αποφάσισα να το δημοσιεύσω και με καλέσανε για πρώτη φορά και λέω τι διαφορά είναι αυτό, τι αλλαγή είναι αυτό να με καλέσουν να μιλήσω για το πρόγραμμά μου, μου το κόψανε, μπορώ να σας πω την προηγούμενη νύχτα,
το βράδυ που με ειδοποιήσανε ότι δεν υπάρχει νόημα να υποθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα. Είναι πολύ πιο σημαντικό να μάθουν τα παιδιά για την κτηνοτροφία της περιοχής, για τα ροδάκια να το μαζεύουν οι γονείς τους, από το να μάθουν για το πώς θα φροντίζουν τα ζώα. Οπότε ήταν ένα ακόμη βηματάκι αυτό το οποίο μου είπε ότι θα πρέπει να αλλάξω πραγματικά τον κόσμο. Τώρα σχετικά με τη Διόνη και το πώς έγινε όλο αυτό, δεν ήταν η Διόνη το ότι βρέθηκε σε μια λίμνη αίματος. Αυτό εμείς οι φιλόζωοι πλέον δεν μας σοκάρει τίποτα και είναι σοκαριστικό αυτό από μόνο του να μην μας σοκάρει τίποτα. Ήταν γιατί ήταν δίπλα σε μια παρέα εκπαιδευτικών πρώτης δημοτικού, που ήταν συνάδελφοί μου, οι οποίοι καθόταν, πήγανε το καφέ τους, δίπλα σε ένα ζώο το οποίο εκείνη τη στιγμή αργοπέθαινε. Οπότε, που ήθελα να καταλήξω, αυτό λοιπόν με σόκαρε και δεν με σόκαρε το ίδιο το γεγονός. Ότι πώς είναι δυνατόν εκπαιδευτική πρόθεση δημοτικού κυρίως να μην αντιλαμβάνεται ότι είναι δίπλα σε ένα ζώο το οποίο πραγματικά αργοπεθαίνει και είναι ένα βήμα δηλαδή πριν το να πει το θάνατο. Οπότε έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Κάθε, θέλω να πω, κάθε κίνημα, και δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, μου θυμίζει έτσι λίγο κομματικά και αυτά, μάλλον και δεν τα πολύ πάω καλά με όλα αυτά. Πραγματικά περνάει από γελιοποίηση, από συζήτηση και από υποδοχή. Εγώ έχω περάσει και από τα τρία στάδια. Και με συζητούσαν στην αρχή και με γελιοποίησαν μετά στη συνέχεια και με αποδέχτηκαν μετά. Και γενικά αποδέχτηκαν αυτό το έργο και τον αγώνα τον οποίο να κάνουμε σαν ομάδα, σαν ζωή, γιατί δεν είμαι μόνη μου. Σίγουρα είναι και όλοι οι υπόλοιποι εθελοντές που το στηρίζουν όλο αυτό. Είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι τα ζώα αυτά έχουν εκπαιδευτεί για όλα αυτά που κάνουν. Δεν είναι αποφάσισα ένα πρωί να βάλω δηλαδή, τα ζώα μου μέσα σε ένα σχολείο έτσι, γιατί δεν είναι κάτι άλλο να κάνω. Στηρίζεται από πάρα πολλούς ανθρώπους και είμαι πολύ χαρούμενη που σήμερα είναι πολλοί άνθρωποι που με αγαπάνε εδώ και με στηρίζουν. Έχουν και το δικηγόρο τη ζωή εδώ. Το Γιώργο τον Ροδινό, τον οποίο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, ο οποίος ξέρει και την αγάπη που έχω για τα ζώα, πάρα πολύ. Ο άντρας μου εδώ, είμαι και εκεί έξω. Σίγουρα, επίσης, το μεγαλύτερο ευχαριστώ το χρωστάω στον Δημήτρη, γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει στηρίξει όλο αυτό και έχει στηρίξει συγκεκριμένα το βιβλίο αυτό. Ήταν, είπαμε, ένα πολύ σημαντικό βήμα το οποίο αποφάσισα να το κάνω σε έναν δρόμο μοναξιάς, όπου είμαι μαζί με 65 ανθρώπους, 65 είναι όλοι οι άνθρωποι που αποτελούν το βιβλίο αυτό, αλλά ταυτόχρονα και έναν δρόμο μοναξιάς. Στο Νίκο σίγουρα εκεί που κάθεται ένα χειροκρότημα, παιδιά, δεν το συζητάω. Ποιος είναι ο Νίκος? Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος που το γνώρισα στο Vegan Festival στη Θεσσαλονίκη, όπου ήρθε εκεί και με θέλω να βοηθήσω. Είναι λοιπόν εδώ υπεύθυνος πωλήσεων σε ένα τυπογραφείο στην Αθήνα, ο οποίος πραγματικά σας το λέω, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες ώρες τηλεφωνημάτων έχουμε φάει και βράδυ και μεσημέρι, απογεύματα. Οπότε είναι η αιτία που είναι το βιβλίο σήμερα εδώ πέρα, να το ξέρετε. Άμα δεν ήταν ο Νίκος, το βιβλίο μπορεί να ήταν ακόμη κάπου στον δρόμο, διότι όλα εμένα στη ζωή μου, δεν ξέρω εσύ πώς σημαίνει αυτό το πράγμα, γίνονται ένα βήμα πριν την τελευταία στιγμή, δεν ξέρω. Το πιστεύω. Το έζησες, έτσι. Το έζησες, δηλαδή τώρα να φανταστείς ότι σήμερα πρέπει να πω ότι αλήθεια. Ο προτζέκτορος εχθές είχε ήχο. Τα μικρόφωνα και τα τρία δουλεύανε ταυτόχρονα. Τα πλήκτρα δουλεύανε κανονικά. Τα πάντα δουλεύανε κανονικά. Σήμερα δεν μπορώ να καταλάβω. Μέχρι το κανονικό όμως τι ακανόνιστο είχε γίνει. Έγινε και συνέβησαν τα απίστευτα. Τα πίστευτα συνέβησαν. Θα κάνε βουτού. Δεν ξέρω γιατί. Δεν το ξέρω. Καλή είμαστε όμορφοι γι' αυτό. Δεν ξέρω αυτό το πράγμα. Όχι, δεν ξέρω τι θα κάνει. Τα έσοδα, όπως είπανε και τα παιδιά πριν, να στηρίζουν τον αγώνα αυτό στις ζωές. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την εκδοτική εταιρεία, τη Well Done, γιατί είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις εποχές ένας εκδότης όπως ο Βασίλης Ομιλέμος να στηρίζει μια τέτοια προσπάθεια και να βάζει την υπογραφή του σε ένα βιβλίο το οποίο η Αναστασία Κορυφίου που έκανε τη λογοτεχνική επιμέλεια το ονόμασε Μανιφέστο Φιλοζωίας. Βέβαια, εγώ δεν το ονομάζω έτσι, γιατί θεωρώ ότι πάλι έτσι λίγο κράτησα χαμηλούς τόνους. Απλά ήταν ένα βήμα σημαντικό το οποίο έπρεπε να κάνω. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι κάποτε πιο παλιά έλεγα: γίνε η αλλαγή που θέλεις τον κόσμο να δεις. Αυτό έλεγα, το έλεγα και συνέχεια. Τελικά θεωρώ ότι οι εποχές είναι τόσο πλέον άδικες απέναντι σε όλα αυτά τα πλάσματα, αλλά και στη φύση γενικότερα και στο περιβάλλον, που πραγματικά δεν γίνεται να συνεχίσει να ισχύει το γίνε η αλλαγή που θέλεις τον κόσμο να δεις, γιατί αυτό μου θυμίζει, δηλαδή πορεύσου μόνος σου και όποιος θέλει θα έρθει μαζί σου. Αν γίνει κάτι τέτοιο, άλλα 500 χρόνια θα κάνουμε για να δημιουργηθεί όποια αλλαγή. Οπότε θα πρέπει μάλλον να πάρουμε κι άλλους μαζί μας, αλλά να τους πάρουμε δείχνοντάς τους τον δρόμο και για ποιο λόγο να τον ακολουθήσουν. Το να πει λοιπόν σε έναν άνθρωπο ότι... Κατάλαβες, ναι. Ειδικά οι φαν που είναι του πόδι, γιατί είναι πολύ εδώ πέρα, πιστεύω ότι ήρθανε πολύ. Όχι για μένα, ήσαι να το ξέρεις. Και το πόδι ήρθανε. Είναι ένα τραγούδι λοιπόν το οποίο έγραψε στίχους. Μουσική δεν έχει.
Ένα ξεστήμο σεροφίλι. Είναι ένα τραγούδι το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ, γιατί θα κατατεθεί τώρα και στο Υπουργείο Παιδείας ως ένα νέο εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόβλημα που θα καταθέσω. Έχει υπογραφηθεί στα Χανιά. Έχω μια πολύ ιδιαίτερη και αγαπημένη σχέση με τα Χανιά, γιατί πραγματικά είσαι στα ρότερα μου χρόνια και σαν εκπαιδευτικό και στην Αστυπάλια φυσικά μετά. Απλά είναι η Πασπαρτού, είναι κάποιοι άνθρωποι, είναι γύρω στα 20 με 25 άτομα. Είναι μια. Όχι λάθος, είναι μόνο νερά ήταν. Νέο περιβάλλον, νέο περιβάλλον. Νέο περιβάλλον. Ορίστε. Οπότε θα το ακούσετε λίγο, είναι πολύ μικρό. Και είναι ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι το οποίο πραγματικά με συνέχεια συγκινήσει πάρα πολύ και όσο δείχνω του και όλη γενικά η υπογράφησή του. Ωπρίγκε. Μπράβο! Ψεστούς και μόνος σου μπορείς δώσε το σύνθημα να γίνει η αρχή για ένα περιβάλλον που μοσχόβω όλα ζωή. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη γη, πες τι χρειάζεται και κλείσε την πληγή. Θάλασσες καθάρες κι αέρας που φυσά, φέρνει οξυγόνο, φέρνει αρώματα πολλά. Τον κόσμο να αλλάξεις ήρθε η ώρα να σκεφτείς, αρκεί να πιστέψεις πως και μόνος σου μπορείς. Δώσε το σύνθημα να γίνει η αρχή για ένα περιβάλλον που μας κόβω. Πραγματικά πάρα πολύ πολύ άσχολη και η Τρίσου, δεν έχετε ιδέα πόσο πολύ άσχολη είναι. Και ο Αλέξανδρος και η Κασάνδρα και η Μαρία, πραγματικά. Εγώ θα κλείσω λέγοντας αυτό που είπε το τραγούδι τώρα, το νέο περιβάλλον, ότι τελικά το να πας να αλλάξεις τον κόσμο και να μην τα καταφέρεις δεν είναι κακό. Έκανες την προσπάθειά σου και δεν τα κατάφερες. Αυτό πάντως που σίγουρα για μένα είναι πραγματικά, να πω τη λέξη απαράδεκτο αν μη τι άλλο, είναι να μην κάνεις την προσπάθειά σου για να κάνεις έστω και μία μικρή αλλαγή. Οπότε είμαι ένας άνθρωπος που ποτέ δεν είπα γιατί έκανες μία τόση αλλαγή, πρέπει να κάνεις κάτι παραπάνω. Δεν κουνούσα ποτέ το χέρι επιδεικτικά και είναι κάτι το οποίο πραγματικά έχω πετύχει στη ζωή μου, το να προσελκύσω πάρα πολύ κόσμο κοντά μου, ο οποίος να θέλει να γίνει ένα μέρος, το μέρος αυτού του οράματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, Καταρίνα. Ευχαριστούμε τις ζωές, έτσι. Επίσης, με κάθε αγορά βιβλίου, έχουμε και ένα δώρο έκπληξη από την Κατερίνα. Παράλληλα, θα γίνει μια live κλήρωση, σας μοίρασα πριν τους λαχνούς. Για τα δύο προηγούμενα βιβλία θα φορά η κλήρωση, το Ρόδο και το Τετράδιο της Διόνυς. Πριν προχωρήσουμε τώρα στους καλλιτέχνες μας, θέλετε κάτι να ρωτήσουμε τη συγγραφέα? Κανένας. Γιατί έχει μόνο μαλλιά, δεν θέλει να μάθει κανένας. Αυτό δεν πρέπει. Κανένας, ρε παιδιά. Εγώ για πέτα. Παιδιά, μην τρέπεστε. Όποιος θέλει να κάνει κάποια ερώτηση. Μαλλιά. Λοιπόν, το μόνο ήταν όπως είδες πως είπε το μικρόφωνο αυτό, ρε πόθε. Για να κλέψεις τη δόξα. Μα εκεί ξαλαρικιάστηκα, να ακούω η φωνή μου. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν αποφάσισα να κάνω τα μαλλιά μου κόκκινα. Κατά κόκκινα ήταν, αλλά δεν υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οπότε πήγα σε έναν νηπιαγωγείο στην Ξάνθη, όπου με είχαν καλέσει γιατί υπήρχαν παιδιά εκεί, τα οποία ασκούσαν πολύ έντονο σχολικό εκφοβισμό μεταξύ τους. Με πήρε λοιπόν ο νηπιαγωγός και μου λέει: ξέρω, θα σου φανεί άσχετο αυτό που σου λέω και σε κάλεσα για αυτό το πράγμα, αλλά έχω ένα πρόβλημα στο σχολείο, αυτό και αυτό. Να έρθουμε, τη λέω. Εννοείται, θα έρθουμε, δεν το συζητάω. Πήγα λοιπόν σε αυτό το νηπιαγωγείο που είχα ένα μαλλί το οποίο ήταν κάτι μεταξύ κόκκινο, το οποίο ξέβαφε και πήγαινε κάτι ανάμεσα σε μεταξύ πορτοκαλί και ροζ, ένα περίεργο χρώμα. Όπου με ζωγραφίσαν τα παιδιά, το πετύχανε το χρώμα. Πάει λοιπόν ένα κοριτσάκι το οποίο ζωγραφίζει και είναι 3-4 κορίτσια και όλα από πάνω του. Τώρα ο διευθυντής μου σίγουρα γελάει, γιατί εμείς εκεί στο χωριό, στο Πλάταρο που έχουμε παιδιά, όλα τα κορίτσια μαλώνουν μεταξύ τους. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ότι λύνουμε τις διαφορές από τα κορίτσια παρά από τα αγόρια. Και να κλαίει με λιγμούς. Και ακούω ένα κοριτσάκι να του λέει και δεν έχεις χρώματα και την έκανες με μοβ μαλλιά και τα μαλλιά της είναι κόκκινα και πορτοκαλί και περίεργα ροζ και δεν έχουν να σου αγοράσουν οι γονείς σου τέτοια χρώματα και εσύ την έκανες μοβ. Δεν υπάρχει μοβ μαλλί και την έκανες μοβ και δεν έχεις να σου αγοράσουν οι γονείς σου χρώματα και δεν υπάρχει και καμία κοπέλα με μοβ μαλλιά, μόνο στα παραμύθια. Πάω λοιπόν στο κοριτσάκι το αγκαλιάζω λοιπόν, της λέω, για να δω βρε κορίτσι μου, πώς με έκανες. Κοιτάω, μου λέει, α,
πάρα πολύ ωραία καλή με μόβ μαλλιά. Μου λέει, ναι. Λέω, πώς να το κάνω μόβ. Μου λέει και εσύ ψέματα. Και οι γονείς μου ψέματα, και οι συμμαθητές μου ψέματα, και οι δασκάλοι μου ψέματα, και εσύ ψέματα. Λέω, θέλω να τα βάψω, δεν έχω πρόβλημα. Κανένα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λέω, θα τα βάψω και θα έρθω λοιπόν στον υπηαγωγείο να με δει την επόμενη χρονιά. Πράγματι λοιπόν μετά από μία εβδομάδα που το σκεφτόμουν να πηγαίνω στην κοπέλα που μόβ με τα μαλλιά και ζω μου τα κάνει μόβ. Μου λέει, τι εννοείς. Λέω, αυτό που ακούς. Λέει, τι γίνεται αυτό. Λέω, γιατί δεν γίνεται. Μου λέει, τι γίνεται να στα κάνω μόβ. Λέω, στο σχολείο τι θα πούνε. Λέω, κοίταξε, καλοκαίρι είναι. Δεν ξέρω ποιος είναι διευθυντής, λέω ακόμη. Βάψα, λέω εσύ. Και όταν τα βάψουμε και δούμε ποιος είναι διευθυντής, το βλέπουμε. Γιατί θα αλλάζει, ήταν η αλλαγή του διευθυντή τότε εκείνη τη στιγμή. Μην και συνηθίσει ο προηγούμενος με κατακόκκινο, μόλις δεν το πήραζε. Οπότε ήμουν στην Αστυπάλη ένα βράδυ, ξυπνάω τον άντρα μου, 2,5 ώρα τη νύχτα και του λέω, Δημήτρη, εντάξει. Ο Γιώργος λέω παρούτα είναι ο διευθυντής, το ξέρω από παλιά, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Και έρχεται λοιπόν ο Σεπτέμβριος και τον παίρνω τηλέφωνο ένα βράδυ πριν ξεκινήσει το σχολείο. Του λέω: πήγαινε να αγοράσει μια κορδέλα για τα μαλλιά, αυτές τις μαύρες. Πάει στην κοπέλα λοιπόν, με παίρνει τηλέφωνο η κοπέλα και μου λέει: τι κορδέλα καλή θέλεις. Λέω: πρέπει να πάω την πρώτη μέρα στο σχολείο. Ωραία, γιατί τι θέλεις για την κορδέλα. Λέω: μια την πιο φαρδιά. Τι να την κάνεις, μου λέει την πιο φαρδιά. Λέω: θα πάω πρώτη μέρα στο σχολείο, πώς θα πάω με αυτά. Α, μου λέει: κατάλαβα. Ωραία, ό,τι τσεμπέρι λοιπόν έχεις στο κεφάλι, θα πας. Οπότε πηγαίνω λοιπόν στο σχολείο, με βλέπω ο Γιώργος, τον βλέπω να σοκάρετε, καθώς σοκαρίστηκε. Λέω: ναι. Τα μαλλιά μου λέω: ωραία είναι. Μου λέει το κορίτσια: καλά είναι, δεν είναι τόσο έντονο όσο είναι τα κόκκινα. Γιατί ήταν μία μετρό το κόκκινο, το ρούχο τώρα τη Μαρία το κόκκινο. Οπότε κατέληξα τελικά με μόβ μαλλί για φωτολόγο. Και ένα κοριτσάκι τα έκοψα. Και δεν τα αλλάζω το χρώμα. Γιατί δεν μπορώ, πληγώνω πολύ με αυτό το πόλι που δημιουργείται στα σχολεία. Το κοριτσάκι σε είδε. Πήγα φέτος. Μαζί με όλα τα σκυλιά, πήγαμε στο επιδεογείο, χαμός. Έρχεται το κοριτσάκι: καλά μου λέει, είσαι τρελή. Δεν το περίμενα μου λέει να το κάνεις. Λέω, αφού δεν μου πες να έχω μόβ μαλλιά. Εντάξει μου λέει, μια χαρά, πάρα πολύ ωραία. Κούκλα τελικά μου λέει, σου πάει σε μια χαρά. Οπότε γι' αυτό. Λοιπόν, στο εξώφυλλο, παιδιά, θέλω να πω λίγο. Φέρετε λίγο το βιβλίο εδώ. Λοιπόν, περιμένετε λίγο γιατί με φάγανε και επειδή είστε πολύ αγαπημένοι με το πέρα μέσα. Δεν είμαι εγώ αυτή εδώ. Να ξέρετε, γιατί είναι σίγουρο όλοι ότι είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ, αλλά νομίζω ότι είναι μία που μου μοιάζει εδώ σε αυτό εδώ πέρα. Είναι η ίδια κοπέλα που έκανε και το εξώφυλλο του δώρου. Ότι μεταξύ πρέπει να ομολογήσω. Οπότε γι' αυτό και αυτό το ωραίο εξώφυλλο. Όχι. 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 Γιατί μας χάλασες τώρα το. Γιατί το. Δεν ξέρω. Δεν είχε μόβ μαλλιά νομίζω αυτή. Ξανθιά νομίζω ήταν. Μου λέει βάφονται μόβ. Λέω να είναι καπαρισμένα βάφονται. Πρέπει να βάφονται. Κάποιος άλλος. Τρέπεστε. Θα σας δώσω τα στάκια του πόθου άμα τρέπεστε. Δεν θα σπίγει η τροπή κατευθείαν. Εδώ καμία. Τίποτα. Όλα τα ξέρετε παιδιά. Τα έχετε μάθει. Όταν συναντάς κόσμο τόσο εχθρικό. Βλέπεις, ας πούμε, ότι το παιδί θέλει να δέψει το κοντά, θέλει να πάει κοντά στο σκυλάκι, γιατί είναι αίσθητο το σκυλάκι. Και μπαίνει στη μέση η μάνα, κυρίως, έτσι, μπορεί να είναι το πατέρα και κυρίως η μάνα. Και του είπα, άστο είναι βρώμικο, γιατί είναι διώξει το φίλι, εξάνε. Και διάφορες άλλες φορές να συναντάς από τον κόσμο. Πόσες φορές και πόσο μπορείς να κρατήσεις την υπομονή σου, αν ποτέ σου φύγει μια κουβέντα. Που έχετε δώσει. Δεν μου έχει φύγει. Εχθές συνέβη κάτι πάλι έτσι ανακάτωμα γι' αυτό και έλεγε ο Παντελής και λέει καμπορώ πως τόσο ψύχρεμο μου λέει πραγματικά τι ψυχραιμία μου είναι αυτή που έχεις. Είναι αυτό που είπα και πριν ότι αλλιώς δεν θα πρέπει να μπαίνουμε μέσα στα σχολεία. Έχουμε ακούσει τα απίστευτα πράγματα μέσα στα σχολεία, δηλαδή συνήθως ακούμε τέτοια πράγματα παρά ακούμε κάτι θετικό. Όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα σχολεία τα οποία εκπαιδευτικοί εκπονούν εκπαιδευτικά προγράμματα φιλοζωίας, τα παιδιά είναι άριστα εκπαιδευμένα. Και αυτό που θα πω τώρα, τελειώνοντας και να σου απαντήσω, είναι ότι δεν θέλω να θεωρήσει κανένας ότι οι σκύλοι είναι πανάγια. Δηλαδή, το να πάρω εγώ τον σκύλο μου στο σχολείο δεν είναι ενδεικτικό. Δηλαδή, πραγματικά, παιδιά, το να είναι από αυτή τη στιγμή η Διόνη και ο Πόθος εδώ, ο Πόθος πού είναι. Α, και η Διόνη προς τα εκεί. Ναι, γιατί ο Πόθος. Υπάρχει περίπτωση να πάει μια βόλτα, ναι. Πηγαίνει κανονικά από ό,τι και θα γυρίσει μόνος του. Και στις αίρεσες τον χάσαμε και τον ψάχναμε. Μία ώρα ξεκίνησε να ταλιάξει. Λοιπόν, οπότε οι σκύλοι λοιπόν δεν είναι το θέμα που θα λύσουν δηλαδή μες στα σχολεία. Τα παιδιά βλέπουν έναν σκύλο πολύ εκπαιδευμένο. Θεωρούν ότι όταν πάνε στο σπίτι και πούνε «Μαμά ήρθε η Διόνη, θέλω μία Διόνη», θα πάρουν μία Διόνη. Είναι πολύ δουλεμένα τα ζώα μου και τα δυο. Αυτό πραγματικά είναι πραγματικότητα για να μην
και κάνουν αυτό το οποίο θέλουν. Εντάξει, η όνομα μας κάνει ό,τι θέλει, αυτό είναι δεδομένο. Στο ένα πόδι καθόμαστε όλοι στο σπίτι. Ναι. Έχει ένα χαρακτήρα πολύ περίεργο γιατί σου και το παλάτι, δηλαδή η πριγκίπισσα βασίλισσα. Κορίτσι μου, τι κάνεις? Πού είναι τώρα? Θα μετρήσεις λίγο. Ε, έλα. Πώς είναι αυτά? Αυτά πόσα είναι? Διόνι, πώς είναι αυτά? Μπράβο σου, Βρεντιόνι! Μπράβο, Βρεντιόνι! Διόνι! Αυτά πόσα είναι? Αυτά! Ε, μπράβο σου! Συγχαρητήρια! Να είσαι καλά, συγχαρητήρια! Μπράβο σου! Μπράβο σου, κορίτσι μου! Πολύ καλή! Λοιπόν, αυτά! Η Κατερίνα ξέρει πάρα πολύ καλά να αρπάζει τις ευκαιρίες όταν τις δίνω. Όταν λοιπόν εγώ κάποια στιγμή, δυστυχώς το λέω, ήμουν η μόνη που ανταποκρίθηκε και εγώ ως πρώην πρόεδρος φιλοσοφικού σωματείου, πήγανε να ιδρύσουν ένα φιλοσοφικό σωματείο στην Αλεξάνδρεια και κανένας δεν τους, γιατί έστειλα μηνύματα σε πάρα πολλά σωματεία για να τους δώσουν το know-how, που θα βρίσκουν φάρμακα, που θα βρίσκουν πώς θα κινηθούν σε διάφορα, πώς θα κάνουν καταστατικό, διάφορα. Και επειδή εμείς είχαμε ήδη διαλυθεί, μου λέει ο άντρας μου, τι πας να κάνεις, αφού εμείς το διαλύσαμε. Του λέω ναι, και εγώ θα ήθελα, λέω, όταν το ξεκινούσαμε, να ήξερα, να μου έλεγε κάποιος τι να κάνω και κυρίως τι να μην κάνω. Έτσι έγινε και η πρώτη μας επαφή. Όταν λοιπόν εγώ επιτέλους τελείωσα με το θέμα του ακτιβισμού, και της το είπα ότι ξέρεις, εγώ τελειώνω. Θα δώσω ό,τι ζω υπάρχει στην υιοθεσία που έχει ξεμείνει, γιατί είναι ένας φαύλος κύκλος. Όσο και να στηρώσεις, όσο και να περιθάλψεις, όσο και να βάλεις σε φιλοξενίες, γυρίζει το κεφάλι πίσω και είναι άλλα 20-30%. Και εγώ φροντίζω φυσικά, οπότε δεν έχω ιδέα από παιδεία. Και της λέω ότι αν δεν κάνουμε κάτι, αν δεν γίνει κάτι με τα σχολεία, δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό το ζήτημα και εγώ δεν μπορώ άλλο. Και μου λέει, μα αυτό που είπες τώρα, είναι λίγο να σου πω. Και έτσι γίνανε οι ζωές. Εγώ ήξερα πάρα πολύ καλά το νομοθετικό πλαίσιο. Η Κατερίνα, σαν εκπαιδευτικός, ήξερε πώς να το μεταφέρει αυτό στα παιδιά. Και έτσι ξεκινήσαμε αυτό το πράγμα. Δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να την ακολουθήσω στην Τυφώνα, Κατρίνα, δεν τίποτα. Δυστυχώς είμαι, ευτυχώς, θα το δείξει η πορεία αυτό. Είμαι και μητέρα, οπότε δυσκολεύομαι πάρα πολύ με τα ωράρια. Και θέλω να πω επίσης ότι τη δουλειά που έχει ρίξει, αυτό που κάνατε πριν, που η Διόνη μέτρησε 3 και χειροκροτήσατε, στην αρχή που μπαίναμε στα σχολεία, αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Την βάζαμε σηκωτή μέσα στα σχολεία για να μην έρθει σε επαφή με τα δέσποτα. Με το που άκουγε την πρώτη φασαρία, το πρώτο χειροκρότημα, θα έθανε αμόκ, την βάζαμε σηκωτή, έκανε αυτό που είχε να κάνει και έφευγε. Την δούλεψε πάρα πολύ. Θαυμάζω την ενέργειά της. Θαυμάστε, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί η Κατερίνα με έβαλε μέσα στις ζωές και το ξεκινήσαμε μαζί. Βέβαια, αν δεν υπήρχε και η Εύφη, μας έδωσε στην αρχή όλο το υλικοτεχνικό υλικό, τα πάντα. Ό,τι μπορούσε να μας δώσει η Εύφη, μας έδωσε. Ένα χορηγός καλέ. Μπάνερ και να το λέμε. Ένα μπάνερ έφυγε την τάδε ομάδα. Μας βοήθησε πάρα πολύ. Μας βοήθησε πάρα πολύ ο Δημοσθένης ο Μουμιάδης με τα σύνδεση. Δηλαδή δεν έμπαινε κανένα στις ζωές αν δεν εκπαιδευότανε τουλάχιστον με το basic doc status. Ήτανε μεγάλη ευθύνη για μας. Οπότε την ευγνωμονώ που με έβαλε μέσα στις ζωές. Δεν είμαι τόσο ευενεργή όσο οι άλλοι, αλλά για μένα είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου και μακάρι να υπάρξουν κι άλλες Κατερίνες. Ευχαριστώ. Για να δούμε το μιλιά τα πιο.
καημένο ανάμεσά μας να μπει. Εσύ και εγώ.